Καλημέρα σας, τι κάνετε? Μπήκαμε και ημερολογιακά πια στην άνοιξη από σήμερα. Οπότε, παιδιά, μην ανησυχείτε, όλα καλά θα πάνε. Όσο πάει ο καιρός από το καλό στο καλύτερο, τόσο καλύτερα θα πηγαίνουν και τα πράγματα. Θα μου πεις, το Eurogroup χθες δεν πήγαν και τόσο καλά όσο τα περιμέναμε τα πράγματα, ή εν πάση περιπτώσει όσο οι αισιόδοξοι περίμεναν θα πάνε. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, καλά να είμαστε, θα τα λύσουμε κι αυτά. Μην μας πάρει καιρό, πολύ φοβάμαι μονάχα, και φτάσουμε σε αδιέξοδα, αλλά. Ας έχουμε την αισιοδοξία πάντα ότι μέσα στο επόμενο χρονοδιάγραμμα που βάζουν τώρα οι του Brussels Group, γιατί παρέμεινε πίσω το επιτελείο μας στις Βρυξέλλες για να διαπραγματευτεί, κάτι θα καταφέρει να πετύχει. Θα το δούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Όμως, αν τυχόν σας έρθει κανένα γράμμα και δεν ξέρετε τον αποστολέα, μην το ανοίξτε. Μπορεί να έχει γίνει κανένα λάθος και κανένα από αυτά τα τρομοδέματα να έχει φτάσει κατά λάθος στα δικά σας χέρια. Πάμε λιγάκι στον Κώστα Καζακόπουλο να δούμε τι βρίσκουν. Διότι από αλλού τα περιμέναμε και αλλού μας έρχονται. Ψάχνανε στο εξωτερικό, αλλά τελικώς εδώ στην Αθήνα, στο Κρυονέρι, στο κέντρο διαλογής είναι που εντοπίστηκαν ύποπτα δέματα. Σαν αυτά τα παγιδευμένα που εστάλησαν στην Ευρώπη, Κώστα. Ακριβώς, Πόπη, εδώ στο κέντρο διαλογής Αττικής, στον Ελτά, στο Κρυονέρι, που είναι ένα κέντρο που, από όπου περνάνε όλη η αλληλογραφία και δέματα που έρχονται στην Αττική και που φεύγουν από την Αττική. Εδώ μέσα είναι που υπάρχουν τα ειδικά μηχανήματα που ανοιχνεύουν εκρηκτικές ύλες ή περίεργα πράγματα που περιέχονται μέσα στα δέματα. Πρέπει να πούμε ότι χθες εντοπίστηκαν 8 πανομοιότυπα με τα 2 της προηγούμενης εβδομάδας, τρομοδέματα. Ειδοποιήθηκε αμέσως σήμανε συναγερμός, ειδοποιήθηκε τρομοκρατική και ήρθαν άνδρες του Τμήματος Εξουδετερώσεων Εκρηκτικών Μηχανισμών. Τα παρέλαβαν, τα ασφάλισαν, τα πήγαν στην ασφάλεια, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εκεί γίνονται έρευνες για να βρουν αποτυπώματα και γενετικό υλικό με κάθε προσοχή. Να πούμε ότι παραλήπτης ενός των 8 δεμάτων ήταν ο παραλήπτης ο Ντάισελμπλουμ. Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ. Ο ένας ο Γερούν Ντάισελμπλουμ ήταν. Και του το έστελνε το μήνυμα ποιος, ο Βαρουφάκης, του το έστελνε το πακέτο. Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει ή αν είναι φημολογία, έχει ακουστεί. Ενώ υπήρξαν αποστολείς πανεπιστημιακοί καθηγητές οικονομικοί και μάλιστα. Τα 8 δέματα απευθυνόντουσαν σε 8 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Κώστα, να σας ρωτήσω, είναι δέματα τα οποία έφτασαν στο Κρυονέρι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, ή είναι μέρες εκεί και ακόμη δεν είχε περάσει έλεγχο? Εντοπίστηκαν χθες το απόγευμα και εκτιμάται ότι απεστάλησαν εντός του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή μετά τα δύο πρώτα δεν παρέμεναν εδώ, ήρθαν εντός του Σαββατοκύριακου. Πάλι μέσω ταχυδρομικού κουτιού φτάσανε στο Κρυονέρι, στο κέντρο διαλογής, από ταχυδρομικό κουτί. Αυτή την πληροφορία δεν τη γνωρίζω, αλλά εκτιμάται ότι έχει γίνει έτσι. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες που διεξάγει η αστυνομία είναι σε 3 επίπεδα. Είναι η έρευνα που γίνεται στις φυλακές. Στα συλληφθέντα μέλη της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς. Υπάρχει έρευνα που γίνεται στο Παρίσι και το Βερολίνο για τα δέματα που έφτασαν εκεί. Και υπάρχει και μια τρίτη που γίνεται σε ασύλληπτα μέλη που εκτιμάει η αστυνομία. Έχουν υποπαρακολούθηση 4 μέλη του αντεξουσιαστικού χώρου που εκτιμούν ότι μπορεί να έχουν σχέση με την συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς. Και είναι υποπαρακολούθηση. Ας μας δώσει λίγο τώρα και η Θεοδώρα Θεοδωρουλάκη το δικό της ρεπορτάζ, να δούμε δηλαδή με τη Θεοδώρα ποιοι ήταν οι αποστολείς των δεμάτων αυτών, σε εισαγωγικά πάντα βεβαίως, σε ποιους θα έφταναν τα δέματα αυτά, σε ποιους θα είχαν ταχυδρομήσει. Θεοδώρα, τι λέει η αστυνομία? Αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, Πόπη, είναι τα εξής. Σίγουρα το ένα δέμα πήγαινε στον Γερούν Ντάισελμπλουμ. Οι άλλοι αποδέκτες, οι παραλήπτες των δεμάτων, είναι πρόσωπα που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομική σκηνή αυτή τη χώρα και έχουν αυτή την ώρα και έχουν εμπλοκή και με τα μνημόνια και με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Ωστόσο, τα ονόματα δεν έχουν ανακοινωθεί. Οι αποστολείς, όπως είπε και ο Κώστας ο Καζακόπουλος, είναι πανεπιστημιακοί και οικονομολόγοι που είτε είχαν υπουργοποιηθεί σε κάποιο διάστημα στην περίοδο των διαπραγματεύσεων και της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά που δεν είναι αυτή τη στιγμή εν ενεργεία πολιτικά πρόσωπα. Το όνομα του Ντίκα Χαρδούβελη ακούγεται, του πρώην Υπουργού
οικονομικών. Αυτό έχει υπάρξει και ενημέρωσή του από την ελληνική αστυνομία ότι το όνομά του υπήρχε σε έναν από τους φακέλους. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα άλλα ονόματα. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι οι αστυνομικοί αισθάνονται πολύ μεγάλη ανακούφιση, γιατί αν αυτοί οι 8 φάκελοι σε αυτή τη φάση που ήδη έχουμε και τις διαπραγματεύσεις και το Eurogroup έφταναν στους προορισμούς τους και είχαμε έστω και να παραλυφθούν, καταλαβαίνεις τι πρόβλημα θα υπήρχε για την Ελλάδα. Επίσης, άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα της ασφάλειας για τη χώρα μας. Καλοκαίρι έρχεται, ο τουρισμός αρχίζει να φτάνει στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό θα ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Τι ψάχνουν τώρα οι αστυνομικοί σχετικά με τους αποστολείς? Το βασικό πρόσωπο είναι ο κατασκευαστής των βομβών ή της όποιας μορφής μηχανισμών στέλνονται. Είναι ο επωνομαζόμενος μάγειρας που τον είχαμε δει από την περίοδο που ήταν η Αγγελική Σπυροπούλου και ο Χριστόδουλος Ξηρός όταν είχαμε τις συλλήψεις τους. Δεν έχει εντοπιστεί αυτό το άτομο, θεωρείται πολύ σημαντικό και είχαμε και την αποστολή της βόμβας στη Γεωργία Τατάνη. Είναι ο κατασκευαστής και αυτής. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνεις, Πόπη, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα πάνω σε αυτό. Το τελευταίο για το πότε απεστάλησαν φάκελοι, μια εκτίμηση που κάνουν οι αστυνομικοί, είναι ότι ίσως οι δύο πρώτοι φάκελοι σε Γαλλία και Γερμανία ήταν δοκιμαστικές αποστολές και τα υπόλοιπα δέματα έχουν σταλεί αργότερα, χωρίς να αποκλείουν ότι ίσως υπάρχουν και άλλα. Θεοδόρο, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα αλλάξουμε θέμα. Θα σας δείξουμε μια φωτογραφία. Δώστε μας, σας παρακαλώ, πολύ λίγο τη φωτογραφία από το αεροπλάνο το οποίο φλέγεται. Είναι στο νότιο Σουδάν, είναι μέσα στο αεροδρόμιο. Έχει συντριβεί το συγκεκριμένο αεροσκάφος που θα δείτε τώρα. Φλέγεται ακόμη όσο η εικόνα του μεταδίδεται από τα διεθνή πρακτορία. Είναι η εικόνα που βλέπετε. Και όμως από αυτό το αεροπλάνο μέσα το οποίο συνετρίβει στο νότιο Σουδάν, επαναλαμβάνω, όλοι οι επιβάτες βγήκανε σόι και αυλαβείς. Πάμε στη Δέσποινα Μαρδελενάκη να μας πει περισσότερα. Είχανε τύχει βουνό οι άνθρωποι αυτοί. Ακριβώς, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες και απορούν όλοι πώς μπορεί μέσα από ένα αεροπλάνο το οποίο όπως βλέπετε έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή καθώς συνετρίβει πάνω σε ένα πυροσβεστικό όχημα κατά τη διάρκεια της προσγείωσης κατάφεραν να βγουν ζωντανοί όλοι οι επιβάτες. 49 ήταν συνολικά οι επιβαίνοντες μαζί με το πλήρωμα, 37 τραυματίστηκαν. Βέβαια δεν γνωρίζουμε ακριβώς την κατάστασή τους, όμως είναι τραυματίες, δεν είναι δυστύχημα. Αυτή η εικόνα λοιπόν που βλέπουμε δεν είναι εικόνα αεροπορικού δυστυχήματος, αλλά εικόνα αεροπορικού ατυχήματος. Κάποιοι μάλιστα από τους επιβάτες, σύμφωνα με μαρτυρίες, κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το αεροπλάνο που έπιασε φωτιά μετά τη σύγκρουση με το πυροσβεστικό όχημα. Το ατύχημα πιθανόν οφειλόταν στις κακές καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, είναι πραγματικά εικόνα συγκλονιστική. Να το βλέπεις σχεδόν κομμένο στη μέση το αεροσκάφος αυτό και να ξέρεις ωστόσο, να ξέρεις εκ των προτέρων ότι ευτυχώς όλοι οι άνθρωποι από εκεί βγήκαν ζωντανοί. Κάποιοι με λίγους μόλοπες, κάποιοι με ελαφρά τραύματα, κάποιοι χωρίς ούτε καν γρατζουνιά, όπως λένε τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, από τα οποία θα μάθουμε περισσότερα και θα σας πούμε κι εμείς. Έχουμε όμως και βίντεο από την επίθεση στο Ορλί, στο αεροδρόμιο του Ορλί. Καινούριο βίντεο, έτσι, Δέσποινα. Είναι το βίντεο αυτό το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Βλέπουμε εδώ τον 39χρονο πώς αρπάζει την στρατιωτίνα που περιπολεί στο αεροδρόμιο του Ορλί, τη σέρνει οπισθοχωρώντας, τη χρησιμοποιεί σαν ανθρώπινη ασπίδα. Εκείνη κάποια στιγμή σηκώνει τα χέρια της, μετά από λίγο τη σπρώχνει προς τα μπρος. Τους ακολουθούν οι άλλοι δύο στρατιώτες με τα όπλα προτεταμένα. Ο δράστης ρίχνει κάτω την κοπέλα και προσπαθεί να της πάρει το όπλο. Τον πυροβολούν και εκείνος πέφτει νεκρός. Και αυτά όλα μέσα σε μόλις 3 λεπτά. Μάλιστα. Είναι το βίντεο ντοκουμέντο από την ώρα της επίθεσης του περασμένου Σαββάτου στο αεροδρόμιο του Ορλί. Τώρα λίγο αυτό, λίγο τα άλλα. Γενικώς αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας όλα τα αεροδρόμια. Στην Αμερική τι συμβαίνει? Στην Αμερική ένα παραπάνω, ο Πόπη, καθώς οι αμερικανικές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν από 10, θα επηρεαστούν δηλαδή από αυτή την απαγόρευση 10 μη αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες. Θα απαγορεύσουν λοιπόν την προσωπική μεταφορά μεγάλων ηλεκτρονικών συσκευών σε συγκεκριμένες πτήσεις. Αυτό αφορά 8 χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αυτές συμπεριλαμβάνεται η Ορδανία αλλά και η Σαουδική Αραβία, ενώ το CNN συνδέει αυτή την απόφαση με πληροφορίες ότι η Αλ-Κάιντα σχεδίαζε βομβιστικές επιθέσεις σε αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς τη Δύση.
Μάλιστα, σε λίγο θα μας πει τι συμβαίνει και στην Τουρκία για το θέμα αυτό, η Άννα Ανδρέου, με την οποία θα συνδεθούμε, διότι έχει συμπεριληφθεί και η Τουρκία μέσα σε αυτή την οδικία. Όμως πρώτα θα βγούμε στους δρόμους για να σας δείξουμε τι γίνεται με τους εργαζόμενους στην ΠΟΑΕΟΤΑ. Σήμερα έχουν πανελλαδική στάση εργασίας, είναι έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Άρης Λάμπος είναι ανάμεσά τους, παρακολουθεί την κινητοποίησή τους. Μας δίνει το ρεπορτάζ, Άρη. Καλημέρα, Πόπη. 9.30 με 11 είναι η στάση εργασίας των εργαζόμενων στους Δήμους, οι οποίοι, όπως βλέπεις, έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, γιατί αρκετοί από αυτούς έχουν μείνει απλήρωτοι από 2 έως και 4 μήνες σε κάποιες περιπτώσεις. Πρόκειται κυρίως για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις έχουν κλείσει 24 μήνες εργασίας, δηλαδή έχουν ξεπεράσει τους 24 μήνες, και έτσι το ελεγκτικό συνέδριο κρίνει αντισυνταγματική την πληρωμή τους, δεν εγκρίνει τα εντάλματα και έχουν μία απλήρωτη παρόλο που έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις τους. Έχουν γίνει δηλαδή ένα μπαλάκι ανάμεσα στο νόμο και το ελεγκτικό συνέδριο, και έτσι αρκετές οικογένειες, οι οποίες στηρίζονται σε έναν μόνο μισθό αυτών που παίρνουν από το Δήμο, έχουν μείνει χωρίς κανένα αποκούμπι πραγματικά. Τώρα, Πόπη, αξίζει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι συγκεντρωμένοι έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών στη Δραγατσανίου. Κρατούν πανό, σημαίες. Όπως καταλαβαίνουμε, το κέντρο θα υπάρξει ένα μικρό κυκλοφοριακό έμφραγμα στο κέντρο, καθώς έχουμε τη συγκέντρωση αυτή τη στιγμή που εξελίσσεται στην Σταδίου και Δραγατσανίου, και να πούμε ότι εδώ και λίγη ώρα έχει ξεκινήσει και συγκέντρωση στην Συγκρού των εργαζόμενων στην Εθνική Ασφαλιστική, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την πώληση της εταιρείας. Οπότε πρέπει να σου πω ότι θα υπάρξει μια πορεία αργότερα στη Συγκρού και τη Βασιλής Σοφίας. Οπότε όσοι θέλουν να κατεβούν στο κέντρο για να κάνουν κάποια δουλειά, να έχουν στο νου τους ότι μέσα στο διάστημα των επόμενων 2 ώρων η Βασιλή Σοφία, στο Σύνταγμα και αυτές οι περιοχές θα είναι λίγο δύσκολη η κυκλοφορία εκεί. Πόπη. Θα πρέπει να έχουν το νου τους και να προσέχουν τις καθυστερήσεις όσοι θέλουν να κατεβούν στο κέντρο της Αθήνας. Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα σας πω 2 λέξεις. Παναγία Τίνου. Πόσοι έχετε συνδέσει το πλοίο αυτό με διακοπές, με ευχάριστες στιγμές σας κλπ. Πάμε να το αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί. Ο Λάμπρος Δημαρτζής παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι το Παναγία Τίνου. Φεύγει ένα χρόνο μετά το ναυάγιο, έτσι. Φεύγει και πάει για Τουρκία να γίνει παλιοσίδερα. Ακριβώς. Πριν από ένα χρόνο, λοιπόν, εδώ το βλέπουμε να έχει ξεκινήσει το τελευταίο του ταξίδι για την Τουρκία, όπου θα μετατραπεί σε παλιοσίδερα. Ρημολκείται, βέβαια, δουλεύουν και οι μηχανές του. Να σημειωθεί ότι περίπου ένα χρόνο παρέμεινε ημιβυθισμένο στο λιμάνι του Πειραιά από τις 26 Απριλίου, καθώς κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες πήρε κλίση 40 μοιρών και άρχισε να βάζει νερά. Να σας πω ότι το πλοίο είχε κατασχεθεί για οφειλές προς τον ΝΑΤ, ενώ τη διαχείριση του ναυαγίου είχε αναλάβει φυσικά ο Όλπο, που μέσα σε 3 μήνες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ναυαγιέρεσης και μεταφέρεται σιγά σιγά. Πάντως πρέπει να σου πω ότι εγώ συγκινήθηκα ιδιαίτερα βλέποντας το τελευταίο του ταξίδι. Χαρακτήρισα το τελευταίο του ταξίδι παρθενικό και κανείς δεν είπε κουβέντα. Έχουν μείνει όλοι άφωνοι με τη βλακεία που πέταξαν στον αέρα. Το τελευταίο του ταξίδι, λοιπόν. Ακριβώς, αποτέλεσε επί δεκαετίες το θρυλικό βαπόρι της παρονοξίας, ενώ για πολλούς καπετάνιους ήταν πλοίο εύκολο στους χειρισμούς του, στις δύσκολες μανούβρες στα μικρά λιμάνια, και σίγουρο πολλοί έχουμε ταξιδέψει με αυτό. Έτσι, πράγματι. Πάει και αυτό να γίνει παλιοσίδερα. Να σε καλά, Λάμπρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα σας πάμε στο θέμα για το οποίο όλοι αγωνιούσαμε. Κοιμόμαστε, ξυπνάμε, λέμε τι θα γίνει με τη διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση συνέχεια. Δεν μπαίνει τέλος στην ιστορία αυτή. Αντίθετα, όχι μόνο πήγανε στις Βρυξέλλες για να διαπραγματευτούν ο κύριος Τσακαλώτος με την κυρία Αξιόγλου και το υπόλοιπο επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά αποφάσισαν να μην γυρίσουν και πίσω. Να παρατείνουν την παραμονή τους εκεί για να δούμε τι προσπαθούν να πετύχουν τώρα, Θάνο. Τους άρεσε ο υπέροχος καιρός των Βρυξελών. Αυτό είναι. Τρελάθηκαν. Είδανε τον ωραίο ήλιο στις Βρυξέλλες και είπαν: πού να τρέχουμε τώρα πίσω στην Αθήνα, κάτσε εδώ να τα βρούμε. Αν πρόλαβαν και τον είδαν ανάμεσα στις 7 και 5 μέχρι τις 7 και 8, τότε πάλι καλά. Κάτσε, κράτησε τόσες ώρες, 12 ώρες το. Ή εννοείς 3 λεπτά. 7 και 5 με 7 και 8 τώρα το πρωί. Τώρα αυτό ήταν. Τώρα έχουμε μια συνδεφιά, μια γκριζάδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί το χθεσινό θέμα της Ελλάδας κράτησε κανένα 2-3 ώρες μάξ, έτσι. Όχι, όλο το Eurogroup κράτησε ένα 2 ώρο. Mm. Το χθεσινό θέμα της Ελλάδας κράτησε 25 λεπτά. Έτσι. Και μέσα στο Eurogroup δεν έγινε καμιά ιδιαίτερη συζήτηση. Διαβάστηκαν 2 εκθέσεις, γίναν 2-3 τοποθετήσεις και τελείωσε. Δεν ελήθηκε μία απόψη. Γράφτηκε μια ανακοίνωση η οποία έλεγε να βιαστούμε, να βιαστούμε, να βιαστούμε. Έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου, διότι αν δεν βιαστούμε, πάμε, χάνουμε τις αγορές, την ανάπτυξη, τα θετικά δημοσιονομικά, τα πάντα και προφανώς και τα λεφτά, και ποιος ξέρει τι άλλο είναι αυτή τη στιγμή σε κίνδυνο. Και η απόφαση, η οποία ελήφθη νωρίτερα, δηλαδή στην προπαρασκευαστική συνάντηση του Ντάισεμπλουμ με τις ελληνικές αρχές, είναι να κάτσουν εδώ και να αναβιώσουν τον Brussels Group.
Δηλαδή, πρακτικά τι σημαίνει αυτό, τι περιμένουμε πρακτικά να γίνει. Πολιτική λύση θα προσπαθήσουν να βρουν τώρα εκεί, γιατί θεωρητικά στην Αθήνα έχουν καταλήξει σε νούμερα, έτσι δεν είναι? Αυτές οι πολιτικές λύσεις τις ακούμε, εντάξει, να σου πω κάτι. Υπάρχει και ένα πρόβλημα στην μετάφραση πολλές φορές. Όταν λένε εδώ να πάρει μια λύση σε πώληση, δεν εννοούν να είναι πολιτική η λύση, αλλά αυτά όλα είναι πολιτικές. Mm-hmm. Καμιά φορά μπερδευόμαστε. Ναι. Λοιπόν, να σε διακόψω για λίγο. Καταρχάς, να ρίξουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε χθες ο κύριος Τσακαλώτος, για να πάμε παρακάτω την κουβέντα μας με τον Θάνο. Αποφασίστηκε να έχουμε μια εντατικοποίηση της διαδικασίας. Και γι' αυτό θα μείνουμε εδώ, και εγώ και η Υπουργός Έφη Αχτσιόγλου και ο Υπουργός Γιώργος Κουλιαράκης, για να συζητήσουμε τα θέματα που έχουν μείνει, βασικά και για το ασφαλιστικό και για τα εργασιακά. Μάλιστα, αυτή ήταν δήλωση Τσακαλώτου που στο τελευταίο Eurogroup δεν τον είχαμε δει να κάνει δηλώσεις. Αυτή τη φορά προέβησε δηλώσεις. Σπάνια κάνει δηλώσεις ο κύριος Τσακαλώτος. Εν πάση περιπτώσει, τα θέματα είναι ανοιχτά και έχει γίνει και μια αλλαγή στη μέθοδο εργασίας. Αντί να κλείσουν τα μικρά πρώτα και να πάνε στα μεγάλα μετά, αποφάσισαν χθες ότι πρέπει να κλείσουν πρώτα τα μεγάλα, αυτά που τα οποία δεν κλείνουμε τίποτα. Δηλαδή τα εργασιακά και τα θέματα τα δημοσιονομικά μετά το 18. Και αυτό θα κάνουν μέχρι την Πέμπτη. Θα κάνουν εδώ μέχρι την Πέμπτη, θα αναβιώσουν τον Brussels Group, θα συναντώνται στο Συμβούλιο. Χθες ήδη συναντήθηκαν μια φορά. Αλλά να σου πω λίγο, Θάνο, να τα πάρουμε λιγάκι με τη σειρά τα θέματα. Δηλαδή, στο φορολογικό, για παράδειγμα, πού κατεβαίνει ο πύχη στο φορολόγητο? Το δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου πω εγώ πού κατεβαίνει ο πύχη στο φορολόγητο. Να φωνάξω και τον Σπύρο Δημητρέλη, Σπύρο, που είναι εδώ κοντά μας, να μας δώσει και τη δική του πληροφόρηση. Σπύρο, ξέρουμε που κατεβαίνει το αφορολόγητο? Όποι οι αριθμοί δεν έχουν αλλάξει. Οι αριθμοί λένε 1% του ΑΕΠ από φόρους, 1% του ΑΕΠ από μείωση συντάξεων. Το ένα στόχος, δηλαδή 1,8 δις. Αυτό το νούμερο βγαίνει, λένε, αν κατέβει το αφορολόγητο στις 5.900 ευρώ περίπου. Και πρέπει να κοπεί και 1,8 δις ευρώ από συντάξεις, το οποίο βγαίνει σε μεγάλο βαθμό αν περικοπεί η προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Που σημαίνει τι διαφορετική απώλεια για τον καθένα έχουμε υπολογίσει. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Μητρόπουλο και θα μας τα δώσει ακόμη πιο αναλυτικά για τον καθένα που ενδιαφέρεται να μάθει και τα δικά του ίσως. Αλλά αυτό τι ψαλίδι σημαίνει? Όποιοι μαθαίνουν ότι γίνεται ένα πολύ μεγάλο παζάρι για τις συντάξεις όσον αφορά το πώς θα γίνουν οι περικοπές. Μπορεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να θέλει να καταργηθεί, θεωρώντας ότι είναι πιο δίκαιο η προσωπική διαφορά, διότι κάποιος δεν έχει πληρώσει για τη σύνταξη τη μεγάλη που παίρνει, πρέπει να περικοπεί. Εκεί θα πληγούν περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι, θα φτάσει σημειώσει μέχρι και 30%. Εάν όμως πάμε σε μια λύση που, όπως μαθαίνουμε, θέλει η κυβέρνηση, να πάμε σε σταδιακή μείωση σε όλους τους συνταξιούς που παίρνουν πάνω από 800 ή 1.000 ευρώ, τότε θα είναι διαφορετική, θα είναι πολύ μικρότερες σημειώσεις. Μεσοσταθμικά, πάντως, για να βγει το νούμερο, πρέπει από όλους τους συνταξιούχους να περικοπεί 7%. Τώρα ο στόχος ποιος είναι? Να σου πω εγώ κάτι. Έλα. Σπύρο, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Από την αρχή, από το 2009, όταν αρχίζαν να κόβονται οι συντάξεις, λέγανε θα κόψουμε 10%. Και κόβαν 10% στα 600 ευρώ, που είναι 60 ευρώ, κόβαν 10% και στα 4.000. Έτσι. Με 3.600 ζεις. Με 540 δεν ζεις. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά με τις οριζόντιες περικοπές. Κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι τα μεγάλα εφάπαξ δεν έχουν πληρωθεί και οι πολύ μεγάλες συντάξεις των 10 επίσης δεν έχουν πληρωθεί. Με 250 ευρώ που σου κρατούσαν, δεν είναι δυνατόν να πάρεις 100.000 ευρώ εφάπαξ. Με 19 δισεκατομμύρια στην εισφορά του κράτους από τους φόρους πια και όχι τις εισφορές. Εκεί λοιπόν αρχίζουν και κολλά τα πράγματα. Δεύτερο σημείο. Όλοι οι θεσμοί, όχι το Δέλτα Νιτάφ, το είπε χθες σε κάθαρο ντάισεβλ. Δεν μπορεί να βρούμε τη δήλωση αντί άλλο να παίξει. Ποια δήλωση θέλεις? Περίμενε. Το ρωτάνε. Έχουν διαφορές οι θεσμοί μεταξύ τους? Είναι αυτή που σου απαντάει όλα τα ξέρετε πια εσείς? Αυτό είναι το πρωί. Αυτό έγινε το πρωί. Κάτσε, λοιπόν, περίμενε. Γιατί αυτή την έχω κρατήσει με φιωγκάκι για να στη δώσω να παίξει. Με φιωγκάκι, δώρο, περίμενε. Ντάισεμπλουμ απευθυνόμενο στο Θάνο, που του λέει όλα τα ξέρετε πια εσείς. Για να ακούσουμε λίγο τι είπε. And did you just have a meeting with Tsakalotos and the institutions for the Greek situation? You know everything. It's really amazing. Not everything. That's why I'm asking. How did it go? And did you actually agree to the return of the Troika or are we far away? As quite often, I have meetings and talk to people to prepare the Eurogroup. So that's what we did. You were absolutely right, well informed. The outcome of that, I will first report to the Eurogroup and then I will tell you afterwards. Τελικώς τι μαθαίνουμε, θα γυρίσουν ή όχι στην Αθήνα?
Θα υπάρξει συμβιβασμός ή όχι, θα κλείσει το θέμα γρήγορα ή όχι, σε ποιο Eurogroup θα πάμε με απόφαση, θα περιμένουμε πρώτα να γίνει σύνοδος της Ρώμης και για ποιο λόγο συνδέεται η διαπραγμάτευση με να τη σύνοδο γιατί, της Ρώμης. Γιατί χθες η ελληνική πλευρά αποφάσισε ότι θα ζητήσει από τους ηγέτες να περιλάβουν στη διακήρυξη της Ρώμης μια φράση που θα λέει ότι τα εργασιακά και το κοινωτικό κεκτημένο, το κοινωνικό μάλλον μοντέλο πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Βεβαίως η διακήρυξη της Ρώμης δεν είναι ένα τέτοιο κείμενο. Είναι ένα κείμενο για το μέλλον της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό ότι κάτι θα υπάρχει για το κοινωνικό μοντέλο σε αυτή τη διακήρυξη. Δεν είναι γνωστό όμως αν θα είναι ακριβώς η φράση που θέλει η ελληνική πλευρά. Το άλλο σημείο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι είναι ξεκάθαρο πια ότι οι θεσμοί έχουν την ίδια άποψη. Το δε θέμα με την Επιτροπή Σοφών που φέρνει και ξαναφέρνει η ελληνική πλευρά δεν έχει τέτοια σημασία και τέτοια βαρύτητα που πάμε να του δώσουμε. Διότι αν ένας έχει διαφορετική άποψη, δηλαδή το ΔΝΤ, αν ένας διαφωνεί με τα συστατικά που προτείνει η Επιτροπή, τότε αυτομάτως διαφωνούν και όλοι οι υπόλοιποι. Υιοθετούν δηλαδή οι Ευρωπαίοι τη στάση του ΔΝΤ. Δεν μαλώνουν με το ΔΝΤ για το αν θα πρέπει να είναι έτσι οι απολύσεις ή αλλιώς οι συλλογικές. Πάντως για την ελληνική πλευρά, η διαπραγμάτευση αυτή που κολλάει, Σπύρο, περισσότερο. Πόπι, καταρχάς να βάλουμε τα μάτια στη σειρά. Μέχρι την Πέμπτη μαθαίνουμε, μας λένε από κυβερνητικές πηγές, ότι θα παραμείνουν ο κ. Τσακαλώτος, η κ. Χρυσιόγλου και ο κ. Σκουλιαράκης στις Βρυξέλλες προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Θα γυρίσουν είτε υπάρξει συμφωνία, αν... λύση ή εν πάση περιπτώσει πράσινο φως. Υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψουν τα τεχνικά κλιμάκια αμέσως μετά την Πέμπτη, αλλά πρέπει να δουλέψουν τα μεγάλα ζητήματα. Τα μεγάλα ζητήματα είναι τα εργασιακά, όπως είπε και ο Θάνος, είναι το ασφαλιστικό, οι περικοπές συντάξεις και είναι και τα φορολογικά, είναι η μείωση του αφορολόγητου. Υποστηρίζουν στην κυβέρνηση ότι είναι εφικτή μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο μέχρι το Eurogroup της 7ης Απριλίου. Είδαμε βέβαια κάποιες αμφιβολίες από τον κύριο Ντάισελμπλουμ, προκειμένου στη συνέχεια να ανοίξει ο δρόμος για μια συνολική συμφωνία. Μάλιστα, θα σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Θα έρθω λίγο στον Πέτρο Μποτσαράκο, στον Γιάννη Πολίτη που είναι εδώ κοντά μας και στον Γιώργο Μελιγκόνη. Καλημέρα και στους τρεις σας. Για να δούμε λιγάκι τώρα, καταρχάς, το ρεπορτάζ από την πλευρά της κυβέρνησης, τι λέει ναι, ο Πέτρος, τι προσδοκά τώρα. Η κυβέρνηση λέει ότι η ίδια επιδίωξε να παραμείνουν οι δύο υπουργοί στις Βρυξέλλες έτσι ώστε να υπάρξει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και ότι μέχρι την Πέμπτη βράδυ, την Παρασκευή το πρωί, μπορεί να έχει υπάρξει κάποια σύγκληση και στη συνέχεια να δούμε και τους θεσμούς να έρχονται στην Αθήνα. Βέβαια, από την πλευρά των Βρυξελών, οι πληροφορίες λένε ότι ήταν η κυρία Βελκουλέσκου που είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στην Αθήνα και να μην υπάρχει καμία πρόοδος και να έχουμε συνέχεια συζητήσεις με αναστολές, με εμπόδια, με προβλήματα σε ήδη συμφωνημένα πράγματα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στο μνημόνιο του 2015 και στη σελίδα 1016, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει πρόβλεψη για 1% του ΑΕΠ από το φορολογικό και 1% από το ασφαλιστικό. Και αυτά μέχρι το 2018. Τώρα η συζήτηση είναι για το αν το αφορολόγητο θα μειωθεί μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα και στη συνέχεια πότε και πώς θα μειωθούν οι συντάξεις. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια δραματοποίηση σε σχέση με τις συζητήσεις των Brussels Groups που αναβίωσε, διότι το είχαμε το 2015 και έληξε άδοξα όταν ήρθε η κυβέρνηση ξανά στην Αθήνα για να κάνει τότε το δημοψήφισμα. Όμως έχει και μια καλή οπτική το πράγμα, για να μην λέμε μόνο τα στραβά. Δηλαδή, μέσα σε αυτές τις 4 μέρες θα δουν, μπορούν να προχωρήσουν ή δεν μπορούν. Για να πάψει πια αυτή η ατέρμονη καθυστέρηση ή η συνέχιση της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας. Και σε κάθε περίπτωση ξέρουμε ότι τις 7 Απριλίου δεν τις προλαβαίνουμε, διότι υπάρχουν πολλές διαδικασίες που θα μεσολαβήσουν, ακόμη και αν έχει υπάρξει συμφωνία, θα πρέπει να μπουν στο χαρτί κάποια πράγματα, το ΔΝΤ θα πρέπει να κάνει έκθεση βιωσιμότητας, οπότε σε κάθε περίπτωση πάμε στο Μάιο. Μάλιστα. Το θέμα είναι να προλάβουμε τουλάχιστον το Μάιο. Να προλάβουμε το Μάιο. Τον ευρωπαϊκό αυτό Μάιο, η οποία Ευρώπη θα έχει περάσει στην επόμενη φάση της βεβαίως, διότι μην ξεχνάμε το Σάββατο στη Ρώμη έχουμε την επαιτειακή σύνοδο των 27 ηγετών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει διαρρεύσει ένα από δύο κυβερνήσεις, όχι από την ελληνική, είναι μια έκθεση ιδεών. Μια έκθεση ιδεών η οποία αναφέρει πάλι μέσα τις ταχύτητες. Ναι, ναι. Και αλλά έκθεση ιδεών. Και ερώτηση καλή, τι ταχύτητα θα είναι αυτή στην οποία θα τοποθετηθεί η Ελλάδα. Όπου μου το λέμε κάθε Τρίτη εδώ, μπορεί να αλλάξουν τα πάντα και να γίνει μια αριστερή, μια σοσιαλδημοκρατική Ευρώπη που να επικεντρώνει στον άνθρωπο. Αυτό δεν προλαβαίνει να το καρποθεί ακόμη και αν γίνει στην παρούσα φάση η Ελλάδα και πολύ περισσότερο η παρούσα κυβέρνηση. Έχει ορίζοντα διετίας, τριετίας, να βγει ο Μακρόν στη Γαλλία, να βγει ο καλύτερος σοσιαλιστής στην Ιταλία, πολύ αμφιβάλλω.
Θα χρειαστεί χρόνο, λες, στη συνέχεια για διαπραγμάτευση και για αποτέλεσμα. Αυτά θέλουν 2-3 χρόνια. Εμείς δεν μπορούμε να καρποθούμε τώρα τίποτα. Λοιπόν, περίμενα να πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα, διότι εδώ μιλάμε για μια Ευρώπη που πραγματικά αλλάζει. Αλλάζει καταρχάς στις 29 Μαρτίου, όταν ενεργοποιείται και το άρθρο για την έξοδο της Βρετανίας πια. Πάμε λίγο στην Εφέλη Γυρίδη να δούμε τι ανακοινώσεις γίνανε χθες. Χθες λοιπόν ο Βρετανός απεσταλμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπε στον Ντόναλντ Τάσκ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι στις 29 Μαρτίου θα λάβει το γράμμα της Τερέζα Μέι, το πολυαναμενόμενο γράμμα που θέτει εν ενεργεία το άρθρο 50. Δηλαδή θα ξεκινήσει η διαδικασία εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γράμμα αυτό αναμένεται ότι θα είναι σε θετικό τόνο και θα περιγράφει τι θέση θέλει να έχει η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρώπη στο μέλλον. Περιμένουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία θα ζητήσει μια καλή εμπορική συμφωνία, δηλαδή να μην υπάρχουν δασμοί στις εισαγωγές και στις εξαγωγές. Αυτό όμως για να γίνει θα πρέπει να κάνει και η Μεγάλη Βρετανία κάποιες υποχωρήσεις. Αυτές θα είναι κυρίως σε κάποιες συνεισφορές προς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θα έχει να κάνει με να συνεχίσει να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά και να επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση ανθρώπων από και προς την Αγγλία. Αυτό δεν θέλει να το κάνει η Βρετανική κυβέρνηση. Μάλιστα. Οπότε να δούμε πώς θα πάνε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Φτάνουμε πάντως στην 29η του Μάρτη, τότε που ενεργοποιείται το άρθρο για την αποχώρηση της από την Ευρώπη της Βρετανίας. Θα δούμε τι θα γίνει και το Σάββατο στη Σύνοδο της Ρώμης. Έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπει την Ευρώπη του αύριο η Τουρκία, η οποία Τουρκία συνεχίζει την επιθετική της πολιτική απέναντι όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Το χθεσινό πρωτοσέλιδο της φιλοκυβερνητικής Star ήταν πραγματικά απίστευτο, Άννα Ανδρέου, καλή σου μέρα. Διότι μιλούσε για μια Ευρώπη στα επόμενα χρόνια, σε 50 χρόνια, μουσουλμανική Ευρώπη, είναι το πρωτοσέλιδο που βλέπουμε, με την Ελλάδα αλβανική, τη Γαλλία αλγερινή, την Ευρώπη μουσουλμανική. Για πες μας λίγο τι είδους δημοσίευμα ήταν αυτό, τι έλεγε. Λοιπόν, ήταν ένα δημοσίευμα με τίτλο «Ο τρόμος της ημισελήνου». Mm-hmm. Και ήταν ουσιαστικά δικές της εκτιμήσεις, της εφημερίδας. Mm-hmm. Αν οι γεννήσεις, έλεγε, συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο που είναι σήμερα, τότε το 2000, μετά από 50 χρόνια, το 2050, έλεγε συγκεκριμένα, θα είναι δεύτερο έθνος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το τουρκικό έθνος και οι μουσουλμάνοι, ένα από τα δύο. Για την Ελλάδα έλεγε ότι θα είναι 16% ο μουσουλμανικός πληθυσμός, για την Κύπρο 57%, για τη Γαλλία, το Βέλγιο, για όλες αυτές τη Γερμανία κοντά στο 35 με 37, εκεί κυμαίνονται. Και ουσιαστικά αυτό που έλεγε είναι ότι θα υπάρχει ένας τεράστιος μουσουλμανικός πληθυσμός, θα είναι μουσουλμανική ή τουρκική ολόκληρη Ευρώπη. Μάλιστα. Είναι ένα πρωτοφανές δημοσίευμα πραγματικά και έρχεται και το άρθρο του Ταγίπερ για την Δυτική Θράκη πάνω σε αυτό, γιατί είχαμε ένα άρθρο σε ένα περιοδικό που δεν είναι, είναι ένα εθνικιστικό περιοδικό, επευθύνεται σε εθνικιστές ουσιαστικά, mm-hmm. και εκεί επαναφέρει το θέμα του εθνικού όρκου ο Ταγί Περτογάν. Τι λέει λοιπόν για τη Θράκη ο Ερντογάν? Αυτός ο εθνικός όρκος είναι η απόφαση που πήρε το 1920 η τουρκική εθνοσυνέλευση και έλεγε ότι τα τουρκικά εδάφη θα περιελάμβαναν εκτός από τη Μουσούλη και άλλα διάφορα εδάφη σε εκείνη την περιοχή, θα περιελάμβανε επίσης και τη Δυτική Θράκη, την Κύπρο και νησιά τα οποία είναι ελληνικά. Αυτό λοιπόν επαναφέρει ο Ταγί Περτογάν και λέει ότι κάναμε λάθος τότε όταν με την ίδρυση του τουρκικού κράτους δεν συμπεριλήφθηκαν και αυτά. Μας την πέφτουν από παντού, Άννα. Μας την πέφτουν από παντού, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Και το ζήτημα βεβαίως είναι αν το προχωρά και παρακάτω. Δηλαδή, πέρα από το άρθρο του Ερντογάν, αν συνεχίζει και τις παραβιάσεις του στον ενέργειο χώρο μας και όχι μόνο. Πάω στον Κώστα Σημειονίδη να μας δώσει λιγάκι την εικόνα της χθεσινής ημέρας. Τι είχαμε χθες, Κώστα? Καλημέρα, Πόπη. Χθες λοιπόν το πρωί, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν παράνομα στο Αιγαίο από την περιοχή Χίου Λέσβου και ενεπλάκησαν σε μια αερομαχία με ελληνικά Mirage 2000 που είχαν απογειωθεί από τη Σκύρο. Συνολικά χθες σημειώθηκαν τρεις παραβιάσεις. Ωστόσο, υπήρξε δυσαρέσκεια στην Αθήνα, Πόπη, από την απόφαση του ΝΑΤΟ
να αποκλείσει τη Λίμνο από μια άσκηση ηλεκτρονικού πολέμου στο Αιγαίο, ύστερα από απέτηση της Τουρκίας. Η Άγκυρα δηλαδή απέτησε να εξαιρεθεί η Λίμνος, με το αιτιολογικό ότι είναι ένα νησί αποστατικοποιημένο. Η ελληνική πλευρά διαμαρτυρήθηκε, το αρνήθηκε αυτό, η συμμαχία όμως δεν άλλαξε άποψη και έτσι η χώρα μας αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την άσκηση, η οποία και ματαιώθηκε, γιατί η άσκηση αυτή συμμαχική, σε αυτή την άσκηση παίρναν μέρος μόνο ελληνικές δυνάμεις. Τώρα η Αθήνα απάντησε και με δύο συμβολικές κινήσεις. Ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος επισκέφτηκε την φρεγάτα Λίμνο μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ Ναύαρχο Βαγγέλη Παστολάκη. Και χθες επίσης ο αρχηγός της αεροπορίας, ο αντιπτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου, πέταξε από τη Λάρισα με μαχητικό F-16, προσγειώθηκε στη Λίμνο και συνομίλησε εκεί με τα πληρώματα επιφυλακής των αεροσκαφών. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σας δώσουμε τώρα μια ιστορική απόφαση πραγματικά του δικαστηρίου. Μετά από 2 χρόνια ακροαματικής διαδικασίας, έχουμε απόφαση για την υπόθεση Βατοπεδίου. Ο Παναγιώτης Στάθης είναι στη γραμμή για να μας τη μεταφέρει. Νομίζω ότι την περιγράφεις πολύ σωστά ως ιστορική απόφαση. Νομίζω ότι είναι πολλά περισσότερα από μια δικαστική απόφαση. Λοιπόν, το δικαστήριο αποφάσισε μετά από 2 χρόνια ακροαματικής διαδικασίας και μετά από 9 χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησε η υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου, ότι οι 14 κατηγορούμενοι που κάσαν στο εδόλιο, μεταξύ αυτών μιλάμε για μοναχούς, μιλάμε για κρατικούς υπαλλήλους, μιλάμε για συμβολιογράφους, μιλάμε για τον μοναχό Εφρέμ, για τον ηγούμενο Εφρέμ και τον μοναχό Αρσένιο, μιλάμε για την κυρία Πελέκη, την συμβολιογράφο, σύζυγο του κύριου Βουλγαράκη, μιλάμε για μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων, είναι όλοι αθώοι, ελήψη δόλου, λέει το δικαστήριο. Να θυμίσω και γιατί θεωρούμε όλοι ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση, ότι ουσιαστικά πάνω σε αυτήν την απόφαση δομήθηκε και η πτώση της κυβέρνησης Καραμανλή επί της ουσίας. Γι' αυτό και έχει μια ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη ετοιμιγωρία του δικαστηρίου. Το δικαστήριο είπε εν ολίγης ότι παρά το γεγονός ότι οι εκτάσεις ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, ενώ υπάρχει και σε κρεμότητα, να θυμίσω, αστικές διαφορές μεταξύ της Μονής και του Δημοσίου, ότι δεν, από την ακροαματική διαδικασία και τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν, δεν προέκυψε ούτε ότι οι μοναχοί έπεισαν κρατικούς υπαλλήλους να παρανομήσουν, ούτε ουσιαστικά σε πολλές περιπτώσεις ότι παρανόμησαν οι κρατικοί υπάλληλοι κατά τη διαδικασία των ανταλλαγών μεταξύ της Μονής Βατοπεδίου και του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό περίγραμμα της απόφασης. Πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο θέμα, νομίζω, με πολλές πολιτικές προεκτάσεις. Αθώοι όλοι λοιπόν για την υπόθεση Βατοπεδίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Οι πάντες αθώοι και θέλω το σχόλιο σας. Πέτρο, ξεκινήσω μαζί σου. Νομίζω ότι η δικαστική αυτή απόφαση, όπως πολύ σωστά τη χαρακτήρισε ο Παναγιώτης, είναι ιστορική, διότι έχει τεράστιες και πολιτικές και άλλες προεκτάσεις, με την έννοια ότι καταραίει όλο το οικοδόμημα των θεωριών, με βάση τις οποίες υπέστη τεράστιο πλήγμα η τότε κυβέρνηση Καραμαλή και στη συνέχεια επήρθε η πτώση της το 2009. Στην ουσία, με τη δικαστική αυτή απόφαση μπαίνει ταφόπλακα σε πολλές κατηγορίες που δέχτηκαν πάρα πολλά πρόσωπα, ακόμα και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία ζημιώθηκαν και στη ζωή τους και στην καριέρα τους. Θα έλεγε κανείς ότι σπηλώθηκαν, κρίνοντας από την σημερινή απόφαση, η οποία στην ουσία τι μας λέει? Λέει ότι δεν υπήρξε κάποιος δόλος. Θα σε διακόψω για λίγο. Ίσως και στο καλύτερο σημείο σου, αλλά θα πάμε μέχρι το Υπουργείο Εσωτερικών. Μου λένε ότι έχουμε ένταση αυτή την ώρα. Για να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Είναι η κλασική προσπάθεια να σηκωθούν τα ρολά να μπουν μέσα στο Υπουργείο, Άρη. Οι εργαζόμενοι της ΠΟΕΟΤΑ. Ακριβώς, πόβοι προσπαθούν. Είχαν οι εργαζόμενοι της ΠΟΕΟΤΑ, λένε, υποστηρίζουν ότι είχαν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, όμως δεν τους έχει δεχτεί κανείς. Λένε ότι θα μπουν μέσα, χτυπούν τα ρολά, έχουν μπει μπροστά, έχουν μαζευτεί μπροστά από την είσοδο του Υπουργείου, όπως μπορείς να δεις. Χτυπούν τα ρολά. Πριν είδα ότι κάποιος κρατούσε και ένα ξύλο. Απειλούν ότι αν σε 10 λεπτά δεν τους έχουν συναντήσει, θα φτάσουν μέχρι τη Βουλή. Είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το τέλος, προκειμένου να τους δεχτεί κάποιος, να συζητήσουν, να πούν το πρόβλημά τους και να βρεθεί μια λύση. Καθώς, όπως είπαμε προηγουμένως, διαμαρτύρονται επειδή περίπου 2.000 εργαζόμενοι από τους συνολικά περίπου 5 με 6.000 που εργάζονται στους Δήμους είναι απλήρωτοι. Περίπου 2.000 εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι μέχρι και 4, από 2 έως και 4 μήνες. Πόπι. Μάλιστα, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κρατάμε την εικόνα αυτή. Θα ήθελα και το σχόλιο. Να ολοκληρώσω καταρχάς ήθελα να πω ότι η απόδειξη της δικαστικής απόφασης ότι δεν υπήρξε δόλος, ότι δεν υπήρξαν συναλλαγές με πολιτικά πρόσωπα,
είναι στην ουσία δικαίωση και για τον ίδιο τον Καραμαλή, αλλά και για τους στενούς του συνεργάτες, οι οποίοι χτυπήθηκαν ανελέητα εκείνη την περίοδο, προφανώς με πολιτικές σκοπιμότητες, όπως καταλαβαίνουμε σήμερα, μετά με απόσταση 8-9 χρόνων από τα γεγονότα εκείνα. Και θέλω να πω ότι παρότι στην κοινωνία είχε δημιουργηθεί η αίσθηση, μια μεθοδευμένη εικόνα ότι υπήρχε τεράστιο σκάνδαλο, ίσως τελικά το σκάνδαλο να ήταν η προσπάθεια δημιουργίας εικόνας σκανδάλου που έπληται την τότε κυβέρνηση. Γιάννη, εσύ με ένα σχόλιο πάνω στην απόφαση. Πολύ σοβαροί νομικοί εκείνη την περίοδο έλεγαν, να μην αναφέρω ονόματα, ότι δεν είναι σκάνδαλο νομικό. Αλλά υπάρχει μια θεωρία που θέλω ώρα να την πω. Θύμησέ μας σε μια πρόταση, δεν έχω χρόνο για παραπάνω. Πώς τα Χρυσόπουλα έγιναν φυρμάνια και πώς αυτά ήταν των παπάδων. Μάλιστα. Το σκάνδαλο, οι παπάδες είχαν δίκιο λοιπόν, δικά τους ήταν. Το σκάνδαλο ήταν πώς αλλάξαμε, ήταν πολιτικό. Πώς αλλάξαμε το νερό με κάτι κτίρια. Είναι σαφές. Εδώ βέβαια πρέπει... Δεν ήταν σκάνδαλο οικονομικό που κάποιος έβαλε λεφτά στην τσέπη του, που κάποιος είχε δόλο. Το σκάνδαλο ήταν πολιτικό, είχε στοιχεία επιπολαιότητας. Πώς πήγαμε και αλλάξαμε κάτι φιλέτα του δημοσίου με το νερό της Βιστονίδας. Νομικά όμως ανήκαν αυτά στους παπάδες. Γιατί, πρέπει να σου λέω ώρα ιστορία, τα φυρμάνια... Τα Χρυσόβουλα του Ιστινιανού έγιναν φυρμάνια από το Σουλτάνο και πέρασαν στα μοναστήρια. Γιατί οι μόνοι στην Τουρκοκρατία που απέκτησαν περιουσία και το νερό, για πώς των φυρμανιών, μα η λίμνη ήταν δική τους. Οι μόνοι που απέκτησαν περιουσία ήταν τα μοναστήρια. Και να πούμε άλλο ένα ψήγμα ιστορίας που λέει και ο Καμπουράκης. Όλοι οι Ελλαδίτες, για να μην χάσουν την περιουσία τους, πήγαιναν και την έρναν στα μοναστήρια, γιατί πίστευαν οι Τούρκοι θα φύγουν σε 50-60 χρόνια. Πήγαιναν στα μοναστήρια και λέει: κράτα την περιουσία μου με ένα χαρτί και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου να τη δώσει. Οι Τούρκοι έκαναν 400 χρόνια και έτσι περιουσία μου στα μοναστήρια. Σύντομο σχόλιο. Σύντομότατα. Λοιπόν, δύο σημεία. Πρώτον, βλέπω από το πρωί ότι ειδικά στην Καραμαλική Πτέρυγα υπάρχει μια προσπάθεια αυτή η απόφαση να γίνεται επίκληση αυτή τη απόφαση ω δικαίω Καραμαλή. Εγώ θέλω να πω ότι ανεξαρτήτως των όποιων σκοτεινών πλευρών που είδαμε και δεν παραγράφονται με τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, η κυβέρνηση Καραμαλή προφανώς δεν κρίνεται από μια υπόθεση. Κρίνεται γιατί ξεχύλωσε τα δημόσια οικονομικά, γιατί εκτόξευσε το χρέος, γιατί ξεχύλωσε τις δημόσιες δαπάνες. Και ένα δεύτερο σημείο, η ουσία της υπόθεσης και η δυσκολία της συγκεκριμένης υπόθεσης, γιατί πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ευαίσθητη υπόθεση, είναι, για να το πάρω από εκεί που το άφησε ο Γιάννης, ότι δεν είναι απλό πράγμα για το κράτος να πει αυτό που θα έπρεπε να πει, ότι δεν ισχύουν αυτά τα Χρυσόβουλα και αυτά είναι γελία πράγματα, γιατί με ίδια Χρυσόβουλα υπάρχει η σύσταση του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Ναι, άρα δεν μπορεί η Ελλάδα να πει και στην Πάτμο και τα λοιπά. Δεν μπορούσαμε να μην αναγνωρίσουμε. Εγώ απλώς θέλω να συμπληρώσω κάτι που είναι κομβικό και το παραβλέπουμε όλοι ακόμα και τώρα, μετά τη δικαστική απόφαση. Το δημόσιο έχει τη Βιστονίδα. Το δημόσιο έχει και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που είναι η Μονή Βατοπεδίου. Οι συναλλαγές από τη μία τσέπη του δημοσίου στην άλλη τσέπη του δημοσίου δεν μπορώ να καταλάβω πώς χαρακτηρίζεται σκάνδαλο και ιδίως όταν αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Γιατί εντάξει, μπορεί να μιλάμε. Τώρα υπάρχει ειρήνη, μην. Να αφήνουμε κάποιες εντυπώσεις. Αυτό με νοιάζει εμένα. Θα κριθεί από το αν κάποιοι που χρησιμοποίησαν την υπόθεση για πολιτικές σκοπιμότητες τότε, σήμερα θα έχουν το και πολιτικό σθένος να βγουν και να πούν ότι κάνανε λάθος. Λοιπόν, να σας ξαναγυρίσω λιγάκι στο θέμα της αξιολόγησης. Πρέπει παιδιά, να σεβόμαστε ως κοινωνία τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Διαφορετικά δεν λειτουργούμε, είμαστε ζούγκλα. Αυτή είναι η απόφαση της δικαιοσύνης, τη σεβόμαστε όλοι. Αυτή η δικαιοσύνη μπορεί τουλάχιστον να δρά λίγο πιο γρήγορα. Τους πήρε πόσα χρόνια για να την κλείσουν αυτή την υπόθεση. Δεν φταίνει οι δικαστές, φταίει η γραφειοκρατία των δικαστηρίων. Επίσης, να το ξέρουμε. Η δικαιοσύνη γενικώς. Η γραφειοκρατία των δικαστηρίων. Όχι οι δικαστές ως πρόσωπο. Εντάξει, δεν τους δίνουν τα όπλα για να κάνουν. Λοιπόν, κύριε, να το κλείσω το θέμα και να σας πω λιγάκι στην αξιολόγηση που είναι ανοιχτή. Έχουμε να ξεκινήσω να από τον Γιώργο. Πολλά έχετε χρόνο, δεν έχω γι' αυτό που με βλέπετε λίγο στο τρέξιμο. Η Ελλάδα δεν έχει χρόνο. Γιώργο. Τι βλέπεις μπροστά από εδώ και πέρα. Λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, θα γίνει μια προσπάθεια ως την Πέμπτη, αλλά επαναλαμβάνω, για να είμαστε ρεαλιστές. Με τι καινούργια δεδομένα θα γίνει προσπάθεια αυτή. Αυτό είναι που είναι να δούμε από σήμερα στις Βρυξέλλες. Με ποια διάθεση θα προσέλθει το δούνο του. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ώσπου να γίνει στις 21 με 23 Απριλίου η αερινή σύνοδος του δούνο του, εκεί δηλαδή όπου αναμένεται να ανοίξει το ταμείο τα χαρτιά του σχετικά με το αν θέλει να παραμείνει ή όχι στο ελληνικό πρόγραμμα και με ποιο τρόπο. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολύ τη στάση του και άρα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κλείσιμο της αξιολόγησης. Όσο δηλαδή τα εργασιακά είναι στο τραπέζι με αυτές τις απαράδεκτες τέλος πάντων απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι και εκτός συμφωνίας
του μνημονίου. Έτσι. Θυμίζω το μνημόνιο λέει ρύθμιση των εργασιακών κατά τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Άρα συλλογικές συμβάσεις και όλα αυτά. Ώσπου να πάμε λοιπόν στις 23 Απριλίου που το δούνο του θα μας πει αν μένει ή αν φεύγει, δεν νομίζω να έχουμε ιδιαίτερη διαφοροποίηση. Βλέποντας χθες και τον κύριο Ντάισεμπλουμ και τον κύριο Σόιμπλε που θυμήθηκαν ξαφνικά ότι ο ESM πρέπει να μετατραπεί σε ευρωπαϊκό δουνουτού, εικάζω ότι μάλλον έχουν κάποια μηνύματα ότι το δουνουτού μπορεί να φύγει. Αλλά όλα αυτά είναι εικασίες, κανείς δεν είναι στο μυαλό του Σόιμπλε, κανείς δεν μιλάει με τον Ντάισεμπλουμ. Οπότε, οψόμεθα. Μάλιστα. Εγώ 2 λεπτά μόνο θέλω. Έλα, πες. 2 λεπτά. Λάρτσε βρίσκω στην τηλεόραση. 2 λεπτά. 2 λεπτά. Ανησυχώ πάρα πολύ. Και ανησυχώ περισσότερο από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί καθημερινά αυγατίζουν οι σκληροί κομματικοί του ιερατείου που του λένε «Πρόεδρε, πάμε να φύγουμε». Άστα στο μισοτάκι αυτά. Σημαίνει, να κάνουμε πάμε εκλογές, να φύγουμε. Να παραδώσουμε... Τα μαζεύουμε τώρα. Γίνονται όλο και περισσότεροι και ξέρω ακριβώς τι λέω. Πάντως ο ίδιος κόβει την κουβέντα, έτσι. Ο ίδιος κόβει την κουβέντα, αλλά στο τέλος. Δεν θέλει ούτε να τα ακούσει. Στο τέλος. Και το θέμα δεν είναι τα εργασιακά. Τα εργασιακά είναι αυτό που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Ζητούν δραματικές περικοπές συντάξεων, δραματικότατες, τέτοιες που πρέπει να πάμε τους γέρους στο Γερόβραχο στην Αράχοβα να τους ρίξουμε όλους από κάτω όπως κάνανε παλιά. Μήπως να πέσουμε και εμείς στους γέρους. Δεν γίνεται αυτό να το περάσει. Δεν έχει αφήγημα να το περάσει αυτό ο Πρωθυπουργός, εάν το επιβάλλει το δούνο του τελικά. Γι' αυτό καθυστερεί την αξιολόγηση και γι' αυτό πια μην αποκλείσουμε τις εκλογές. Και μην αποκλείσουμε για το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να παίξει το παιχνίδι των καθυστερήσεων, ακόμη και με την εκκρεμότητα της πληρωμής του ομολόγου των 7 δισεκατομμυρίων. Ότι είναι Ιούλιο του 2015, είναι φιάλτης. Ναι, διότι έχουμε, ξέρουμε ότι έχουμε 2,8 δις ταμιακά διαθέσιμα και απλήρωτα άλλα 2,5 δις. Δηλαδή ήδη έχει 5,3 ταμείο η κυβέρνηση. Μήπως προσπαθεί να μαζέψει τα 7 δις. Ναι, αλλά αυτό έρχεται σε αντίφαση με το εκλογικό σενάριο. Πώς προέκυψαν αυτές οι εκλογές? Κοίταξε, δεν το καταλαβαίνω. Το λέμε εδώ κάθε Τρίτη ότι το ιερατείο, η σκληρή κομματική του ΣΥΡΙΖΑ του λένε «Πρόεδρε, πάμε να κάνουμε ταμείο τώρα να φύγουμε». Έτσι κι αλλιώς το πράγμα δυσκόλεψε. Ό,τι πήραμε, πήραμε. Να πάρουμε 18% να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Πάντα οι κομματικοί λειτουργούν έτσι. Σε όλα τα κόμματα της αριστεράς, ακόμη και στο ΠΑΣΟΚ όταν ήταν αριστερά. Ο Τσίπρας, πολλά ο άνθρωπος, χρόνια πριν. Ο Τσίπρας ο άνθρωπος θέλει να κυβερνήσει, θέλει να το παλέψει, για να είμαστε ειλικρινείς. Και τώρα παλατζάρει μεταξύ των δύο απόψεων. Γιατί τι τους λέει, αφήστε με και να βρω αφήγημα. Το αφήγημα τι είναι, και τι τα περιμένει. Αντίμετρα. Και τι περιμένει για να αποφασίσει. Τα αντίμετρα. Δηλαδή τι θα πάει και θα μας πει τι, θα πάμε σε εκλογές για να μου δώσετε εμένα τη δυνατότητα. Ναι, τι, για να αποφασίσει, για... λόγο. Πιέζει λοιπόν τους δανειστές να του δώσουν αντίμετρα για να φτιάξει ένα αφήγημα. Ότι παιδιά έδωσα αυτά, αλλά σας πήρα και αντίμετρα. Άρα, δεν εννοείς αφήγημα εκλογών. Αλλά δεν είναι αφήγημα εκλογών, αφήγημα παραμονής. Όχι, παραμονής. Για να περάσει το αφήγημα των εκλογών ποιο θα είναι. Αν δεν πάρει τα τίμετρα για την παραμονή. Οι κακοί του Δουνουτού και όλη αυτή η παρέα τους, οι οποίοι θέλουν να εξαθλιώσουν τους Έλληνες συνταξιούχους με 500 και ευρώ. Και ο ίδιος θα θέλει τι. Και τα εργασιακά και αυτά. Και εγώ αυτό δεν, το δεν θα το κάνω, δεν. Άρα το δέχομαι τι? Και ψηφίστε πάμε με για να αποφασίσει ο κόσμος. Τι? Για να συγκρουστούμε. Να συγκρουστούμε για να πάμε στη δραχμή. Γιατί ξέρω ότι θα τις χάσει τις εκλογές. Όχι, και να συγκρουστούμε για να πάμε στη δραχμή. Θα είχαμε τι, το αφήγημα των εκλογών ποιο θα είναι. Θα κάνουμε άλλη διαπραγμάτευση. Αυτό θα οι άλλες δυνάμεις της. Συγγνώμη, θα ξανακατέβει σε εκλογές ο Τσίπρας λέγοντας ότι δώστε μου τη δύναμη να πάω να κάνω νέα διαπραγμάτευση. Θα γελάσει κάθε πικραμένο αυτό. Κόπη, νομίζω ότι αυτές οι απορίες. Αν ευρωπαίοι. Συγγνώμη, δηλαδή. Αυτές οι απορίες που έχει δείχνουν γιατί το αφήγημα των εκλογών, αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν, είναι στον αέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ως εκλογή. Να σας πω και τη δικιά μου την εκτίμηση. Φέτα. Θα έχουμε τα λεφτά, ναι. Κάτι θα πληρώσουμε και θα είμαστε φέτα. Για να το δούμε. Σας το λέω καιρό ότι είναι φέτα η ιστορία. Λοιπόν, κύριοι, πριν πάμε σε διαφημίσεις, πριν σας δώσουμε την προσφορά που σήμερα κληρώνουμε, για να σας βγάλω λιγάκι ξανά προς τη Σταδίου, εκεί που ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι ΠΟΕ ΟΤΑ την πορεία τους. Είναι ο Άρης Λάμπος μαζί τους. Άρη, για πες μας που βρίσκεται. Όπου έχουν βγει από την Τραγατσανίου, έχουν κλείσει ευνηδιαστικά την οδό Σταδίου χωρίς καμία ενημέρωση. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, όπως βλέπεις, έχει παγώσει, έχει φρακάρει η κυκλοφορία μέχρι την Ομόνοια. Αυτή τη στιγμή αναμένεται ενδεχομένως να ξεκινήσει πορεία. Ακόμα υπάρχουν συζητήσεις γι' αυτό, η οποία πορεία θα πάει μέχρι τη Βουλή. Όμως τώρα, για την ώρα, έχουν κλείσει την κυκλοφορία στην Σταδίου. Έχουν ακινητοποιηθεί τα αυτοκίνητα. Νωρίτερα τοποθέτησαν και ένα κάδο απορριμμάτων
αδειάζοντας το περιεχόμενο ένα κάδο ανακύκλωση, συγγνώμη, μπροστά από την είσοδο του Υπουργείου Εσωτερικών ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Και αυτή τη στιγμή παραμένουν εδώ και μάλιστα διαπραγματεύονται με την αστυνομία προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος. Πόπη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχω ένα τηλέφωνο για εσάς και έχω την υποχρέωση σήμερα να σας το δώσω. Διότι ήταν διήμερο ο διαγωνισμό, σήμερα ολοκληρώνεται. Οπότε, αν θέλετε καινούριο iPhone, το 7 παρακαλώ πολύ, σε χρυσό χρώμα, το βλέπετε τι όμορφο που είναι. Με κάμερες εκπληκτικές και η πρόσθετη κάμερα και η κανονική του κάμερα είναι απίστευτες, σε απίστευτη ανάλυση. Τραβάνε βίντεο 7K και όχι 4K και όχι μόνο. Είναι το 7 που τραβάει 4K. Έχω και μια πολύ ωραία θήκη για να το βάλετε μέσα, την υπογράφει ο Ted Baker. Δικά σας και τα δύο σήμερα στο τέλος της εκπομπής, το 1-46-47 τα διεκδικείτε και καλή σας επιτυχία. Και μετά θα πάρετε εσείς αυτό το κινητό, θα κρατήσω κι εγώ ένα ίδιο που έχω δικό μου και θα κάνουμε από κοινού ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ πώς η Ελλάδα έφτασε να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση και με ποιο τρόπο την έκλεισε τελικά. Θα μας πάρει λίγο καιρό, αλλά καινούργοι είμαστε στα ντοκιμαντέρ. Θέλουμε και εμείς το χρόνο μας και η κυβέρνηση μας τον δώσει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εκπληκτικό τηλέφωνο iPhone 7, το τελευταίο μοντέλο που κυκλοφορεί δηλαδή. Με επίσης καταπληκτική θήκη για να το τοποθετήσετε μέσα και να το έχετε κομψότατο πάντα και προστατευμένο παράλληλα. Ted Baker από το Λονδίνο μας έρχεται κατευθείαν η θήκη. Είναι ασορτή με το χρώμα του τηλεφώνου, διότι δείτε λιγάκι, είναι σε χρυσό χρώμα το iPhone και έχει χρυσή ωραία ρίγα γύρω-γύρω και η θήκη αυτή είναι πραγματικά κομψότατη, γιατί είναι σχεδιαστού. Έχει και το κατρεφτάκι μέσα, παιδιά. Αν είστε κυρία, να φτιάχνεστε λιγάκι. Αν είστε κύριος, να τη χαρίστε στην κυρία σας μαζί με το τηλέφωνο. Δεν θέλω τσιγκουνιές. Δείτε εδώ τι ωραίο δώρο σας κάνουμε σήμερα. Σήμερα φτάνει στα χέρια σας η τηλεφωνάρα αυτή. 1-46-47 ή με SMS ή με τηλεφώνημα και έγινε δικό σας το μεσημέρι 12 παρατέταρτο. Εκμεταλλευτείτε τη σημερινή ημέρα και θα με θυμηθείτε, παιδιά. Θα βγάζετε selfies που θα είναι για πάρα πολλά like. Λοιπόν, και θα κάνουμε και το ντοκιμαντέρ μαζί. Το ξεχνάμε κι αυτό. Λοιπόν, Τασούλα, για πες μου σε παρακαλώ, που σε έχω βάλει στο παράθυρο δίπλα-δίπλα με το Σόρα και είναι σαν να σε απευθείας μετάδοση και οι δύο. Τι γίνεται με τον κύριο εδώ, τον ψάχνουν ακόμα? Άφαντος για πέμπτη μέρα, Πόπη, μετά την καταδικαστική. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά. Λοιπόν, είναι εντός Ελλάδας, έχουν αποκλείσει αστυνομικοί ότι είναι στο εξωτερικό και εστιάζουν τις έρευνες στην Πάτρα, διότι εκεί είναι και το τελευταίο στίγμα που δόθηκε από το κινητό του τηλέφωνο την Παρασκευή, μόλις εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση που τον στέλνει φυλακή. Λες να μας παρακολουθεί τώρα από το σπίτι κανενός φανατικού του? Πολύ πιθανό, διότι δεν έχει και πολλά να κάνει. Δεν μπορεί η να βγει έξω. Είναι, πού να πάει, να πάει στο περίπτερο. Δεν μπορεί Σόρας να βγει έξω, γιατί θέλουμε να αναγνωρίσουμε. Είναι και ένα πολύ αναγνωρίσιμο έτσι πρόσωπο. Όπου δεν το διακινδυνεύει δηλαδή να βγει εκτός σπιτιού. Πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι κρύβεται σε σπίτι οπαδού. Πιθανολογούν ότι είναι εξοχική κατοικία και αναλύουν και το βίντεο που βλέπουμε από το διάγγελμα, το παραλήρημα του Σόρα που δόθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Μάλλον είναι υπόγειο, λένε, σε κάποια εξοχική κατοικία και κάνουν φίλο και φτερό. Πιάνει καλά στα υπόγεια το συμπαντικό? Με κάμερα είναι. Δεν χάνετε το σήμα. Δεν χάνετε σήμα, όχι. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, τον ψάχνουν λοιπόν στην Πάτρα. Τι είναι αυτό εκεί δίπλα που έχει? Διπλός πέλεκης. Δίπλα στο πλάνο εκεί στο κομμωδίνο, δίπλα τι είναι? Είναι διπλός πέλεκης. Διπλός πέλεκης, Ήτανε με νόημα το διάγγελμα. Βέβαια. Ήθελα να περάσει το δικό του μήνυμα, ώρα δεν είναι μισό. Το έχει βάλει πάνω στο. Πρόσεξε, δεν είναι τοποθετημένο στο τραπεζάκι. Το έχει πάρει δηλαδή το διαπλασματικό τούτο με το διπλό νόημα και το έχει βάλει πάνω στον καναπέ για να φαίνεται στο πλάνο. Πρέπει να σου πω ότι ο δικηγόρος... Πώς δεν έχει καμία δαμόκλειο σπάθη κρεμασμένη από πάνω, έτσι, να δείχνει ότι ο καθένας μας θα μπορούσε να είναι από κάτω. Ναι. Ο δικηγόρος χθες μιλώντας στο Star αποκάλυψε ότι ο Αρτέμις Σόρας δεν πρόκειται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες. Διευκρίνησε ότι είναι στην Ελλάδα, δεν πήγε στο εξωτερικό και μάλιστα είπε ότι δέχεται και απειλές και θα εμφανιστεί μόνο όταν θα αισθανθεί ασφαλής. Επίσης, να σου πω ότι χθες ασκήθηκε έφεση κατά της απόφασης και σήμερα ο δικηγόρος πηγαίνει πάλι στην Πάτρα για να καταθέσει αίτηση αναστολής για την ποινή που έχει, έχει καταδικαστεί ο κ. Σόρας και η σύζυγός του. Πιθανολογείται, Πόπη, να σου πω ότι είναι μαζί. Ότι είναι μαζί οι δυο τους. Οι δυο τους. Και μπορεί να είναι και η οπερατέρ της ιστορίας αυτής. Και αυτό είναι πιθανό. Μάλιστα.
Και ψάχνουν οι αστυνομικοί το ηλεκτρονικό ίχνος βεβαίως του βίντεο, το οποίο πρέπει να σου πω ότι μετά την ανάρτηση στο YouTube, μετά από λίγες ώρες κατέβηκε για να μην εντοπιστεί ποιος το έστειλε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φεύγουμε από την Τασούλα Παπα-Νικολάου και τα νεότερα τα περισσότερα. Και πηγαίνουμε στη Γαλλία να δούμε αποτέλεσμα του χθεσινού debate. Ήταν το πρώτο από πόσα δέσποινα που θα γίνουν στη Γαλλία. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο, μέχρι τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Μιλώντας και με συναδέλφους στη Γαλλία, το μόνο σίγουρο είναι ότι κερδισμένος είναι ο δεν ξέρω, δεν απαντώ, ο αναποφάσιστος ψηφοφόρος. 40% είναι το ποσοστό και γι' αυτό και τα debate αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, είναι κομβική σημασία για το αποτέλεσμα των εκλογών, καθώς όλοι προσπαθούν να κερδίσουν αυτό το 40% των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τις εντυπώσεις βέβαια από το χθεσινό debate ανάμεσα στους 5 πιο ισχυρούς υποψηφίους που έλαβαν μέρος. Και τις εντυπώσεις τις κέρδισε ο Μανουέλ Μακρόν, ο 40χρονος πολιτικός και πρώην υπουργός οικονομίας της σοσιαλιστικής κυβέρνησης. Ακολούθησε στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Μελανσόν. Λιγότερο πιστική ήταν ο Φιγιόν, και ο οποίος κατηγορείται για τα σκάνδαλα που αναφέρθηκαν στο debate. Έκανε μια μικρή αναφορά ο Εμμανουέλ Μακρόν, μιλώντας σε αντιπαράθεση, όταν βρέθηκε σε αντιπαράθεση με την Μαρίν Λεπέν. Είπε λοιπόν ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη να λάμψει και στην περίπτωση συγκεκριμένων ανθρώπων που βρίσκονται στο στόχαστρο της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Αναφερόμενος φυσικά στον Φιγιόν. Για να πάμε λίγο να δούμε στη Γερμανία τι γίνεται, που και εκεί περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η προεκλογική περίοδος στη Γερμανία. Επικρατέστεροι σοσιαλδημοκράτες που ξεπερνούν οριακά τους συντηρητικούς της Μέρκελ σε μια νέα δημοσκόπηση του INSA για λογαριασμό της Bild, της εφημερίδας. 32% οι σοσιαλδημοκράτες με τον Μάρτιν Σούλτς, 31% οι χριστιανοδημοκράτες και οι βαβαροί της Μέρκελ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, για να επιστρέψουμε πίσω στα δικά μας, για να δούμε με την Κατερίνα Παναγοπούλου τι γίνεται στο θέμα της ανεργίας στη χώρα μας. Ο δείκτης αυτός εκτοξεύεται, δεν λέει να σταματήσει. Έχουμε μεγάλη αύξηση. Σε ποιο χρονικό διάστημα παρατηρείται η αύξηση της ανεργίας, Κατερίνα? Θα παρουσιάσουμε μάλλον δύο μήνες, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, διότι έχουμε δύο αρνητικά ρεκόρ από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα. Δηλαδή από το 2010 μέχρι το 2017. Ο Ιανουάριος, αυτή είναι η επόμενη κάρτα. Ναι, λοιπόν, τον Ιανουάριο είχαμε 1.089.989 ανέργους. Βλέπουμε εδώ συγκριτικά από τον Ιανουάριο του 10 μέχρι τον Ιανουάριο του 17 πώς σιγά σιγά κλιμακώνεται και ανεβαίνει η ανεργία σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Ενώ η ίδια εικόνα υπάρχει και τον Φεβρουάριο, που και πάλι έχουμε ένα αρνητικό ρεκόρ 7 ετίας, με 1.095.866 ανέργους. Mm-hmm. Και Πόπη, επειδή συζητάμε συνέχεια τις μειώσεις των συντάξεων, οι συντάξεις δεν πρόκειται να αυξηθούν εάν δεν μειωθούν αυτά τα ποσοστά. Διότι για να υπάρξουν συντάξεις πρέπει να υπάρχουν και εισφορές στα ταμεία. Και την ίδια ώρα. Αυτά τα επίπεδα. Ακριβώς. Και την ίδια ώρα. Και είναι αυτοί οι οποίοι δεν μετρούνται πια από τον ΟΑΕΔ, είναι οι μακροχρόνιοι που έχουν φύγει από τα κοιτάπια του ΟΑΕΔ και δεν μετρούνται μέσα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας και είναι πραγματικά σε απελπισία οι άνθρωποι, γιατί έχουν κλείσει χρόνια άνεργοι και δεν έχουν δυνατότητα να βρουν δουλειά πια. Έτσι είναι, και μάλιστα 178.000 μόλις παίρνουν επίδομα από όπου. Είναι αυξημένη κατά 21.000 ο αριθμός, αλλά είναι 178.000 από το 1.095. Δηλαδή, ο ένας στους 10 παίρνει επίδομα. Τα ίδια είναι και τα στοιχεία της Εργάνης. 114.224 χαμένες θέσεις εργασίας το πεντάμινο Οκτώβριο με Φεβρουάριο, και εκεί ένα αρνητικό ρεκόρ. Και όσο συνεχίζεται βεβαίως η αβεβαιότητα, τα ίδια θα έχουμε. Τώρα, να πάμε στην κάρτα που είδαμε πριν για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, διότι χθες είχαμε μια πρώτη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ναι. Δεν καθορίζει το κατώτατος μισθός, αλλά όμως καθορίζεται μια σειρά από επιδόματα που, αν δεν υπογραφεί μέχρι 31 Μαρτίου αυτή η σύμβαση, θα κινδυνεύσουν αυτά τα επιδόματα. Τα επιδόματα αυτά είναι γάμου, τέκνων, επίδομα σπουδών, επίδομα επικίνδυνες εργασίες και οι ορειμάνσεις. Οι ορειμάνσεις είναι γνωστές τριετίες που λέμε, οι οποίες είναι παγωμένες από το 12, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν. Όλα δείχνουν ότι θα υπογραφεί η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας μέχρι και τις 31 Μαρτίου, άρα αυτά τα επιδόματα σώζονται. Μάλιστα. Το κρατάω αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε λίγο να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, που είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Από αυτά τα επιδόματα, λοιπόν, που αν τυχόν και υπογραφεί γρήγορα η συλλογική σύμβαση, θα σωθούν. Τι βλέπετε να γίνεται, κύριε Μητρόπουλο? Κυρία Τσαπανίδου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επάνω στο τραπέζι είναι ένα σκληρό εργασιακό και ένα σκληρό ασφαλιστικό. Η κυρία Παναγοπούλου εξαιρετικά εξήγησε ότι το αφήγημα της κυβέρνησης
που τον τελευταίο καιρό το υποστήριζε κατά κόρον ότι κερδίζει τη μάχη κατά της ανεργίας, φαίνεται ότι καταρρύπτεται, γιατί παρά το ότι έχουν φύγει 500.000 νέα παλικάρια, αγόρια, κορίτσα, τα πιο πρικυγεσμένα, τα πιο εξειδικευμένα για το εξωτερικό και στηρίζουν ξένες παραγωγικές δομές, παρά το ότι 600.000 Έλληνες, νέοι κυρίως, γυναίκες κυριότατα, απασχολούνται με 400 ευρώ μεικτά, η κυβέρνηση φαίνεται ότι με τις τάσεις της αφανής και εμφανής που έχει η αγορά εργασίας, γεμίζοντας με ευελιξία την αγορά εργασίας, φτηνές θέσεις εργασίας, χαμηλού μισθού και βεβαίως, όπως επίσης είπε η κυρία Παναγωπούλου, χαμηλών εισφορών, φαίνεται ότι πάμε σε... Η χώρα μας γίνεται μέρα με τη μέρα σε ελντοράντο φτηνής εργασίας και απορούν οι τηλεθεατές, απορούν οι Έλληνες, πώς οι δανειστές, βλέποντας αυτά τα αρνητικά μεγέθη για την εξέλιξη, θεωρούν να φέρουν ένα καινούριο εργασιακό που τι περιέχει, κυρία Τσαπανίδου, νέο υποκατώτατο, κάτω του 586. Τι περιέχει, κυρία Τσαπανίδου, απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, όχι απλά στο 10 υπερδιπλασιασμό, πλήρη απελευθέρωση. Τι περιέχει, αγαπητή Πόβη, περιέχει κατάργηση του υπουργικού βέτο, που στο τέλος ερχόταν ο υπουργός, όποιος διαχρονικά και έλεγε να, δεν αναγνωρίζω. Σας διακόπτω, λίγο σας διακόπτω. Έχουμε φασαρία στο Υπουργείο, μου έχουν δώσει... Α, έχει κατέβει ο κ. Σπουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, το βλέπουμε αριστερά στην οθόνη με το πουκάμισο και οι διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί κοντά του για να συζητήσουν μαζί του. Δώστε λίγο να ακούσουμε τι λένε. Δεν κλείνουν ειδικό ραντεβού και ήμασταν μαζί μας στις εποχές που δεν κλείναμε ραντεβού. Έχετε απλήρωτους εργαζόμενους, έχετε 2.500 απλήρωτους με τους επιτρόπους και ζητάμε, κάνουμε σήμερα. Και σας πήραμε και τηλέφωνο, αλλά δεν το σηκώσατε το τηλέφωνο. Ρωτήστε τη γραμματέα σας. Ρωτήστε την γραμματέα, για να μην κάνουμε τώρα ένα πληστηριασμό. Τηλέφωνο εγώ πήρα ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Το γραφείο σας. Είπατε ότι είχατε ραντεβού και περιμένω ακόμα τηλέφωνο. Έχουμε κινητοποίηση και θέλουμε σήμερα να λυθεί το ζήτημα. Εάν δεν λυθεί το ζήτημα, είναι απλήρωτη κύριε Γενική. Εγώ πληρώνω με 800 ευρώ. Εσείς πληρώνεστε. Αυτοί που μαζεύουν τα σκουπίδια είναι απλήρωτοι. Τους κάνουν πράξεις. Είναι απλήρωτοι 4 μήνες. Δεν μπορούν να ζήσουν τα παιδιά τους και τους κάνουν εξώσεις. Να το λύσουμε το πρόβλημα. Τέλεια. Μπράβο. Ας γυρίσουμε πάλι πίσω. Έχει αρχίσει πάλι η ένταση εκεί. Κρατήστε την εικόνα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ξανάρχομαι πίσω στον κύριο Μητρόπουλο. Μας λέγατε λοιπόν ότι παρά το... Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα θέμα με τους απλήρωτους συμβασιούχους ή και μονίμως εργαζόμενους του ΟΤΑ, που είναι ένα δικαιολογικό μένο θέμα που έβαλε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και πρέπει η κυβέρνηση, κυρία Τσαπανίδου, να το λύσει αμέσως. Βέβαια, οχυρώνεται τμήμα των κυβερνητικών παραγόντων πίσω από τη στάση κάποιων επιτρόπων που θεωρούν ότι η κατά 4 μήνες υπέρβαση της απασχόλησής τους δεν τους δίνει το δικαίωμα να τους πληρώσει. Αλλά πρέπει και το ελεγκτικό συνέδριο κεντρικά, αλλά και η κυβέρνηση να λύσει το θέμα, διότι έχει δουλέψει ο κόσμος, έχει δουλέψει σκληρά ο κόσμος, κυρίως είναι στην καθαριότητα και δεν έχει αμυφθεί, κυρία Τσαπανίδου. Έπρεπε να πάρω και να πω ένα σχόλιο και για αυτή την κατάσταση, διότι νομίζω εκεί ανεφέρθη ο κύριος πρόεδρος που έρωτα. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω τώρα τι γίνεται και με το συνταξιοδοτικό και με τις συντάξεις, δηλαδή και προσωπικές διαφορές που ζητούν περαιτέρω. Λέγαμε ότι είναι ένα σκληρό εργασιακό και... Πού θα φτάσουν οι συντάξεις, κυρία Μητρόπουλη, για τους συνταξιούχους? Δικές μου πληροφορίες δείχνουν ότι εχθές οι δανειστές επέμειναν να ισχύσει η έναρξη κατάργησης της προσωπικής διαφοράς από 17. Άρα λοιπόν, μιλάμε για τις καταβαλλόμενες συντάξεις, τις σημερινές συντάξεις, που η κυβέρνηση επίσης είχε ένα αφήγημα ότι δεν τις έπληξε με την τελευταία νομοθεσία Κατρούγκαλου. Υπό αυτή την έννοια, εάν μειωθούν οι συντάξεις και λόγω ελλειπουσών εισφορών, διότι βλέπετε, θα εξηγείτε στην τηλεοπτική σας εκπομπή, αλλά και σε άλλες, ότι ο ΕΦΚΑ πάει σε ένα πρόβλημα δυσανεξίας στην ίσπραξη των εισφορών, φαίνεται ότι από τη μια οι ελλείπουσες εισφορές λόγω του νέου τρόπου, από την άλλη η έξαλλη επιμονή των δανειστών ότι πρέπει να μειωθούν οι συνταξιοδοτικές δαπάνες. Σήμερα υπάρχουν πληροφορίες ότι και ο Σόιμπλε σε αυτό εστιάζει την επιμονή του. Το ίδιο και το Δουνουτού δεν έρχεται αν δεν δει σοβαρές μειώσεις στις συνταξιοδοτικές δαπάνες. Άρα, κυρία Τσαπανίδου, φαίνεται ότι εκτός από το σκληρό εργασιακό, το σκληρό συνταξιοδοτικό και μειώσεις
στη μέσο της προσωπικής διαφοράς και στις καταβαλλόμενες συντάξεις. Άμεσες, ακόμη και μέσα στο 17. Που δεν που θα πέσει πόσο κάτω, κύριε Μητρόπουλε, κάθε σύνταξη ή μέση σύνταξη, αν εφαρμοστεί από τώρα. Εάν εφαρμοστεί και οι δικές μας, στο φορέα μας, στην ΕΝΙΠΕΚ, έχουμε δει ότι οι προσωπικές διαφορές θα ανέρχονται μεταξύ 5 και 35. Άρα λοιπόν, σε πρώτη φάση, εάν υπάρξει παρέμβαση, αν υπάρξει παρέμβαση, εύχομαι να μην υπάρξει, δεν μπορεί να μην μειωθούν κατά 10-15% οι κύριες καταβαλλόμενες συντάξεις στην πρώτη φάση. Απ' την άλλη μεριά, κύριε Μητρόπουλε, μπορούμε να το γλιτώσουμε αυτό. Προσέχτε. Δηλαδή, έχουμε μία χώρα που βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι είναι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. 1 εκατομμύριο και πλέον άνεργοι. Αν βάλεις και τους μακροχρόνιους, πάει ακόμη περισσότερο. Χαμηλούς μισθούς άρα και με χαμηλές εισφορές. Ταμεία τα οποία παραπέμπουν. Μπορεί το κράτος να αντέξει να δίνει συντάξεις έτσι όπως τις δίνει σήμερα. Για να είμαστε ρεαλιστές στην ιστορία. Για το ότι ξόκυλαν και βεβαίως δεσμεύτηκαν τα αποθεματικά και κουρεύτηκαν τα αποθεματικά και μειώθηκαν οι εισπράξεις, δεν φταίνει οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι. Ξανά σας διακόπτω. Τι είναι τούτο ο κάδος που βάζουν άρι μέσα υπό ΕΟΤΑ στο Υπουργείο? Έχει μπει η αντιπροσωπεία Πόπη και οι εργαζόμενοι της ΠΟΕΟΤΑ προκειμένου να μην ξανακλείσουν τα ρολά. Έχουν τοποθετήσει τον κάδο ανακύκλωσης που βλέπεις κάτω ακριβώς από το ρολό προκειμένου να μην κλείσει και να μην τους κλείσουν απ' έξω ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση. Αλλά πριν από λίγη ώρα ανέβηκε η αντιπροσωπεία των εργαζομένων μαζί με τον Γενικό Γραμματέα προκειμένου να συζητήσουν για το θέμα που τους απασχολεί. Α, έγινε δεκτή η αντιπροσωπεία. Παρ' όλα αυτά τα ρολά τα θέλουν ανοιχτά και γι' αυτό βάλαν τους κάδους. Θέλω να σας πω ότι μετά τις Ολλανδικές εκλογές που οι Ολλανδοί ψηφίζανε μέσα αντί για κάλπες σε κάδους. Τα προσέξαμε νομίζω όλοι, έτσι. Είδατε πώς είναι οι κάλπες στην Ολλανδία. Κάδι. Κανονική κάδη, ανακύκλωση. Με λουκέτο, σχισμοί, πετούσε φάκελο κανονικά. Εγώ του κάδου πια του βλέπω πάνω μπάτι. Του συμπαθώ λίγο περισσότερο. Λοιπόν, σε έλεγαμε διακόψη... λοιπόν ότι άλλε μειώσει στι συντάξει δεν μπορούν να δεχτούν οι συνταξιούχοι μα. Διότι η κυρία Τσαπανίδου δεν είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο Τόμψεν και ο κύριο Σόιμπλε, ότι ο Γερμανό συνταξιούχο παίρνει τόσο, ο Έλληνα παίρνει τόσα. Ο Έλληνα συνταξιούχο παίρνει σύνταξη σε ανεργία 1,5 εκατομμυρίου. Και ζει την και οικογένεια, έτσι. Ζει η οικογένεια, υποκαθιστά ο ΑΕΔ, υποκαθιστά ταμεία, κάνει κοινωνικέ παροικέ, στηρίζει άνεργο σύζυγο, στηρίζει άνεργα παιδιά. Άρα λοιπόν δεν πρέπει, δεν λέω εσεί, δεν πρέπει να παίζουμε να στένουμε στην άποψη ότι ναι, σε ένα χρεοκοπημένο σύστημα ασφάλισης και σύνταξης πρέπει να μειωθούν περαιτέρω. Ναι, αλλά όταν δεν έχει, πολύ απλά θα σας το ρωτήσω. Όταν δεν έχει το κράτος λεφτά, τι θα δώσει? Η πρόταση είναι να κόψουν το λαιμό τους σε εισαγωγικά. Ωραία, να το κόψουν το λαιμό τους. Όταν κόψουν το λαιμό τους, θα παίξουν ευρώ. Όπως ανακεφαλαιοποίησαν τις τράπεζες, να ανακεφαλαιοποιήσουν τα ταμεία όσο δεν ανακάμπτει η κοινωνία, δεν ανακάμπτει η οικονομία. Μάλιστα. Και δεν ανεβαίνουμε στις συντάξεις. Δεν μου λέτε εργασιακά. Εργασιακά πού θα μας πάνε? Εργασιακά, κυρία Τσαπανίδου. Τι θα γίνουμε δηλαδή, κυρία τώρα, για πείτε μου, θα παίρνουμε μισθούς των 300 ευρώ. Με αυτά τα ανάγλυφα παρουσίασε η κυρία Παναγωπούλου. Εσείς, οι τηλεθεατές σας, ποιος Έλληνας δέχεται ότι μπορεί χωρί άλλη παρέμβαση? Χωρί άλλη παρέμβαση σε νέο υποκατώτατο μισθό, σε περαιτέρω μείωση του 5,86, πόσοι άλλοι νέοι να δουλέψουν τα 400 άρικα? Αν γίνει η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και καταργηθεί το υπουργικό βουβέτο, θα υπάρξει το τελειωτικό χτύπημα στην αγορά εργασίας. Άρα δεν υπάρχει άλλη συζήτηση. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ. Και καλώς κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα και δεν δέχεται να συμφωνήσει σε αυτά τα έξαλα πακέτα. Εννοώ εργασιακού και ασφαλιστικού. Πόσο θα κάθεστε με την πλάτη στον τοίχο όμως και θα φέρνει την αντίσταση από τη στιγμή που ο δανειστής έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι και το καρπούζι και το ροδάκινο και ό,τι είναι φρούτο που είστε. Οι πέντε μνημονιακοί ηγέτες που είπαν, κράστησαν το λαό όρθιο, κάνοντας το τρίτο μνημόνιο, να πούν στο λαό αν όντως είναι όρθιος και αν όντως παραμένει όρθιος μέσα στο τρίτο μνημόνιο. Υπάρχει ακόμη και αντιμνημονιακή πλευρά, λέτε? Το ότι πρέπει να υπερβούμε αυτό τον Αρμαγεδόνα και πρέπει να ακυρωθούν άμεσα κάποια κεφάλαια του μνημονίου. Και να κόβουμε δραχμές για να το κάνουμε. Προσέξτε, δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι μονόδρομος η φυγή στη δραχμή. Μονόδρομος είναι ο αξιοπρεπής δανεισμός και χωρίς να κάνεις το λαό σου δούλο. Άρα λοιπόν, μην εγκαλείτε εμένα. Εγώ δεν ψήφισα το μνημονίο. Εγώ είπα του Τσίπρα όταν το ψήφισαν 222 να κάνει κυβέρνηση μνημονιακού τόξου και να πάει έξω μετά το βατερλό της δικής του διαπραγμάτευσης. Άρα λοιπόν οι πέντε που είπαν σε εσάς
στο νέο απέναντι τον περήφανο τεχνικό σας εδώ και σε μένα και στα παιδιά μου και στους φοιτητές μου ότι σας κρατήσαμε Έλληνες όρθιους με το τρίτο μνημόνιο να πούνε αν όντως οι Έλληνες είναι όρθιοι και πόσο θα μένουν έτσι. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Μητρόπουλε. Να είστε καλά. Φεύγουμε διάλειμμα διαφημίσεις. Έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για σας, το οποίο θα φτάσει σήμερα στα χέρια σας. Έχουμε το iPhone το 7. iPhone 7 με καταπληκτική μηχανή, φωτογραφική μηχανή, είναι ανθεκτικό στη σκόνη. Είναι αδιάβροχο, το βάζετε και στο νερό, τραβάτε καμιά φωτογραφία. Εντάξει, δεν τα αφήνετε να μουλιάσει και πολύ. Κάνετε με την κάμερα αυτή της πίσω πλευράς του, δηλαδή, τα καλύτερα βίντεο της ζωής σας. Ανάλυση 4K, δεν υπάρχουν τα βίντεο αυτά. Σε χρυσό χρώμα, όπως μπορείτε να δείτε, και σας δίνουμε και μια ωραία θήκη με χρυσή λεπτομέρεια εδώ για να το βάλετε μέσα και να είναι μέσα στη μόδα. Υπογραφή Ted Baker. Παιδιά, δεν υπάρχει προσφορά. Δική σας το 1-46-47. Καλή επιτυχία, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νομίζω ότι δεν έχει μείνει κανείς που δεν έχει πάρει τηλέφωνο στο 1-46-47, δεν έχει στείλει SMS. Γίνεται χαμός πραγματικά για το iPhone 7 που δίνουμε σήμερα μαζί με τη θήκη της Ted Baker. Δικά σας και τα δύο μέσω του 1-46-47 σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Αρμένη που είναι στη γραμμή μας, καθώς για την υπόθεση βατοπεδίου είχαμε την αθωτική για όλους απόφαση πριν από λίγη ώρα μας την μετέδωση πάνω και το Στάθης. Τώρα είναι ο Νίκος Αρμένης στη γραμμή μας, διότι είχαμε δηλώσει Κώστα Καραμαλή πάνω στο θέμα. Κυρίες και κύριοι, ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε πως η σημερινή τιμιγορία κλείνει μια μεγάλη πληγή, μιλάει για αθλειότητα και έχει κάνει μια δήλωση με πολλά πολιτικά μηνύματα. Λέει ότι η σημερινή απόφαση αποκαλύπτει το μέγεθος της αθλειότητας στην υπόθεση βατοπεδίου, αποκαλύπτει τις μεθοδεύσεις που μετήλθαν ύποπτα και ταπεινά συμφέροντα ιδιωτικά και μικροπολιτικά για να συνοθετήσουν τη σκευωρία. Ο στόχος, τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι προφανής, να πληγεί με κάθε τρόπο η τότε κυβέρνηση, συκοφαντώντας, φιλώνοντας, ταλαιπωρώντας για χρόνια αθώους ανθρώπους και τις οικογένειές τους, ζημιώνοντας τη χώρα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο. Αποκαθιστά την αλήθεια και την τιμή των προσώπων που τόσο άδικα κατηγορήθηκαν, αφήνει βαρύτατα εκτεθειμένους όσους εμπνεύστηκαν και εκτέλεσαν το ανέντιμο εγχείρημα. Έστω και αργά καταλήγει ο κ. Καραμαλής, το φως στο τέλος πάντα νικάει το σκοτάδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Αρμένη. Στο στούντιο κοντά μας είναι ο Γιώργος Καραϊβάς για να ανοίξουμε λιγάκι και εμείς το θέμα των τρομοπακέτων. Αυτά που τα καινούργια 8 πακέτα που εντόπισε στο κέντρο διαλογής στο Κρυονέρι η αστυνομία. Τι λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, καλημέρα. Και δεν έχει τελειώσει η υπόπη έρευνα. Καλή σου μέρα. Γιατί εξακολουθούν και υπάρχουν κλιμάκια της αντιτρομοκρατικής και στο αεροδρόμιο. Καθώς εξακολουθεί να υπάρχει ο φόβος του να ταχυδρομηθεί ακόμα κάποιος φάκελος, ο οποίος δεν έχει βρεθεί από τις έρευνες οι οποίες έχουν γίνει στο κέντρο διαλογής στο Κρυονέρι, εκεί δηλαδή που συγκεντρώνεται όλη η αλληλογραφία που φεύγει για το εξωτερικό. Και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη μέθοδο, οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής βρήκανε και τους υπόλοιπους 8 φακέλους. Οι φάκελοι, οι οποίοι από χθες είχε γίνει γνωστό ότι μεταξύ αυτών ήταν ως παραλήπτης ο Γερούν Ντάισεμπλουμ. Σήμερα οι πληροφορίες λένε ότι έχουμε δηλαδή για τους 6 από τους 8 φακέλους ξέρουμε ποιοι που θα πήγαιναν. Είναι ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, είναι ο Κλάους Ρέγκλιν, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Αξιολόγησης Fitch, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάποια γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μιλάνο και υπάρχει ακόμα σε εκκρεμότητα ποιοι είναι οι άλλοι δύο οι αποδέκτες, οι παραλήπτες. Πόσο σοβαροί ήταν αυτοί οι φάκελοι, τι εννοώ, δηλαδή τι ποσότητα εκρηκτικών είχαν μέσα, γιατί είδαμε στη μία περίπτωση να υπάρχει και τραυματισμός γυναίκας. Ακριβώς. Είναι παρότι δεν έχει πυροκροτητή. Οι πληροφορίες από τους πυροτεχνουργούς λένε ότι είναι μέσα σε μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, η οποία αυτή είναι, ο φάκελος είναι, έχει μέσα μια παγίδα που προκαλεί την ανάφλεξη. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που μελέτησαν τον φάκελο, μπορεί να προκαλέσει από τραυματισμό μέχρι όμως και τύφλωση.
Μάλιστα, δηλαδή είναι μπορεί να έχει πολύ... σοβαρές συνέπειες. Ακριβώς. Φοβούνται τώρα ότι μπορεί αυτά τα πακέτα να φτάσουν και με άλλους τρόπους στα χέρια εγχώριων στόχων. Ναι, υπάρχει και αυτή η ανησυχία και σαφέστατα είναι πιο ευρύτατη η φόβη για, είναι πιο ευρύς η φόβη για μια τέτοια μεταστροφή, αν θέλεις, της μεθοδολογίας που έχουν να ακολουθούν οι πυρήνες της φωτιάς, γιατί δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι δουλειά των πυρήνων της φωτιάς. Αν και έχουν αναλάβει μέχρι στιγμής μόνο τον ένα φάκελο. Μόνο τον φάκελο, και εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αν έχουμε λίγο χρόνο θα στο εξηγήσω ποιες είναι οι εκτιμήσεις. Υπάρχει αυτός ο φόβος και είναι πολύ πιο αυξημένος, γιατί ενώ υπάρχει το κέντρο διαλογής του κρυονερίου για την αλληλογραφία του εξωτερικού, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στην περίπτωση της εσωτερικής αλληλογραφίας. Άρα λοιπόν εκεί φεύγουν τα πράγματα πια... Ακριβώς. Και είναι στην ευθύνη του καθενός που μπορεί να είναι στόχος να ελέγξει το φάκελο πριν τον ανοίξει. Ένα αυτό και δεύτερο... Στα πολιτικά γραφεία έχουν τέτοιου είδους... Οι περισσότεροι πια έχουν, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι τόσο πολύ μικρή η εκρηκτική ύλη που ακόμα και από το X-ray δεν ανοιχνεύεται. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πυροκροτητής μέσα, που επίσης αυτό είναι ένα στοιχείο που αδυνατεί τη διαδικασία του ελέγχου. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτή η νέα φόρμουλα είναι πάρα πολύ δύσκολη να εντοπιστεί. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη να σας δείξουμε τι κάνει η ομαδάρα μου. Είναι γνωστό ότι με πάω κι εγώ. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα συνδρόμου Down και τα παιδιά, τα μέλη, ποδοσφαιριστές της ομάδας του ΠΑΟΚ κάνουν μια ανθρώπινη ασπίδα γύρω από το Λευκό Πύργο αυτή την ώρα. Μαζί με το σύλλογο βεβαίως που βρίσκεται ήδη εκεί, για να στείλουν το μήνυμα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για να το δούμε μέσω της Ραλιάς Λεπίδου που είναι κοντά τους. Καλημέρα, Πόπη, από το Λευκό τον Πύργο. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Συλλόγου Συνδρόμου Down. Μην ξεχνάμε, όπως είπες και εσύ, σήμερα, 21 Μαρτίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα Συνδρόμου Down και έτσι έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέλη του Συλλόγου, ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, αλλά και απλοί πολίτες που ετοιμάζονται να κάνουν μια ανθρώπινη ασπίδα γύρω από το Λευκό Πύργο, στέλνοντας το μήνυμα ότι όλοι έχουν ίσα δικαιώματα στη διαβίωσή τους. Όπως βλέπετε, βοήθησε σήμερα και ο καιρός. Βρίσκεται πολλής κόσμος εδώ και ετοιμάζονται αυτή την ώρα, όπως βλέπετε και στα πλάνα, χέρι-χέρι να αγκαλιάσουν τον Λευκό τον Πύργο, Πόπη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ωραίες εικόνες από τα μαυρόασπρα παιδιά του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Στο τραπέζι εκπομπής είναι ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής. Καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα. Τι είναι αυτά που γράφουν οι Τούρκοι και μας έχουν κάνει τώρα από τα χθες που τα διαβάσαμε, την καρδιά περιβόλη. Μιλούν για τα επόμενα 50 χρόνια μιας Ευρώπης η οποία θα είναι μουσουλμανική στο μεγαλύτερο ποσοστό της. Γιατί γεννούν με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι γεννούν. Δεν είναι παράλογο αυτό που λένε, έτσι. Παράλογο δεν είναι, αλλά είναι αποσπασματικό. Mm-hmm. Η εικόνα η οποία δίνεται στο χθεσινό πρωτοσέλιδο μιας φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, και γνωρίζουμε ότι πλέον οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες στην Τουρκία παίρνουν απευθείας γραμμή από το Προεδρικό Μέγαρο, άρα είναι ένα έμεσο μήνυμα του Ερντογάν στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που έχει αυτή τη στιγμή με την Ευρώπη, την οποία κατηγορεί μεταξύ άλλων για ισλαμοφοβία και τουρκοφοβία. Το μήνυμα λοιπόν είναι σαφές. Με βάση τους ρυθμούς γεννήσεων των Ευρωπαίων, που η αλήθεια είναι ότι πάσχουμε πάρα πολύ συνολικά ως Ευρώπη σε αυτό, καθώς επίσης και τη γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού, το μουσουλμανικό στοιχείο θα επικρατήσει προϊόντος του χρόνου στην Ευρώπη. Σε ποιο κομμάτι είναι αποσπασματική? Είναι αποσπασματική γιατί με αυτός ο πομπόδης, εννοείται επιχαίως τίτλος που θέλει η εφημερίδα να εμφανίσει, κατακτούμε την Ευρώπη, ότι κατακτούμε έτσι την Ευρώπη, έχει ας πούμε την Τουρκία, τη Γερμανία να έχει επικρατήσει το τουρκικό στοιχείο. Βλέπουμε την Αλγερία στην περίπτωση της Γαλλίας. Και αυτό που δεν λαμβάνει σε εμάς την Αλβανία και αντίστοιχα εμάς την Αλβανία, όπως μπορεί να δουν στο χάρτη οι τηλεθεατές μας, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη της αυτή η προσέγγιση τα προσφυγομεταναστευτικά ρεύματα. Διότι αυτή τη στιγμή, πέραν των ρευμάτων που είχαμε το 2015, που ήταν στη πλειοψηφία τους προσφυγικά και προέρχονταν κυρίως από τη Συρία και το Ιράκ, έχουμε ρεύματα το 2016 και μέχρι σήμερα, και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια, τα οποία είναι κατά 90% μεταναστευτικά.
Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, κυρία Τσαπανίδου, αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις είναι ότι η Αφρικανική Ήπειρος μέσα στα επόμενα 30 με 40 χρόνια θα έχει διπλασιάσει τον πληθυσμό της. Χώρες όπως είναι η Νιγηρία, που σήμερα είναι στα 170 εκατομμύρια, το 2050 θα είναι στα 470 εκατομμύρια, θα έχουν μεγαλύτερο πληθυσμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα έχει 280 εκατομμύρια. Αυτή η δημογραφική έκρηξη. Σε συνάρτηση. Σε πόσα χρόνια από τώρα λένε οι έρευνες? Σε περίπου 30 χρόνια. 30 με 40 χρόνια. Πώς θα μας ταΐζει όλους αυτούς η γη? Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχει ένα ζήτημα και σε σχέση με τη φτώχεια και την ανέχεια και σε σχέση με την πρόσβαση αυτών των ανθρώπων σε βασικά αγαθά. Και αν συνυπολογίσουμε σε αυτή τη δημογραφική έκρηξη και ζητήματα περιβαλλοντικά, διότι η κλιματική αλλαγή έχει τεράστιες εκτάσεις στην Αφρική, τις έχει επί της ουσίας ανεκμετάλλευτες και θα είναι για τις επόμενες δεκαετίες, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων, οι οποίοι θα θελήσουν να περάσουν μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη. Υπάρχουν δε εκτιμήσεις που λένε ότι άνω των 100 εκατομμυρίων μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα θελήσουν να έρθουν στην Ευρώπη, είτε γιατί διώκονται από τα καθεστώτα, είτε γιατί βρίσκονται σε πόλεμες καταστάσεις, είτε γιατί η δημογραφική έκρηξη δεν τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στα βασικά αγαθά. Στο μεταξύ, κύριε Φίλη, τι θα κάνουμε, θα χανόμαστε γιατί δεν θα γεννάμε? Ο Ερντογάν είπε μεταξύ άλλων, νομίζω θα το παρατηρήσατε, ότι στην Τουρκία σας έχω πει να γεννάτε μέχρι 3 παιδιά. Στην Ευρώπη οι Τούρκοι πρέπει να γεννάτε 5. Για να μπορέσουμε δηλαδή να επικρατήσουμε, ώστε να εργαλειοποιήσουμε το τουρκικό στοιχείο και την τουρκική κοινότητα μέσα στην Ευρώπη σε βάρος των Ευρωπαίων και των ευρωπαϊκών ηγεσιών. Η Ευρώπη έχει αντικειμενικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν νομίζω ότι το επόμενο διάστημα πρόκειται να διορθωθεί. Απλά αυτό το οποίο κανείς πρέπει να συζητήσει από εδώ και πέρα πολύ σοβαρά είναι με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει η ένταξη αυτών των πληθυσμών, ποιο μοντέλο θα ακολουθηθεί, το διαπολιτισμικό γερμανικό, το πολυπολιτισμικό γαλλικό που είναι αποτυχημένο σε μεγάλο βαθμό, πώς θα γίνεται η φυσική διάσταση αυτών των ανθρώπων με τους Ευρωπαίους. Δεν το λέτε και αυτό. Καλά. Δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Λοιπόν, πώς θα γίνεται η φυσική διάδραση μεταξύ αυτών των ανθρώπων, αν θα αποδέχονται τους νόμους, τους κανόνες και τα πολιτισμικά και θρησκευτικά πρότυπα των χωρών που τους φιλοξενούν και ούτω καθεξής. Οπότε έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ είμαστε για να την κάνουμε. Εσείς θα φεύγατε από την Ελλάδα να ζήσετε αλλού? Έχω λόγους συναισθηματικούς οι οποίοι με διατηρούν στη χώρα. Υπό άλλες συνθήκες θα το σκεφτόμουν. Μπορεί να το σκεφτόσασταν. Ναι. Με ποιο κριτήριο θα διαλέγατε αλήθεια χώρα για να ζήσετε? Επαγγελματική θα νομίζω, ήταν η νομίζω, στόχευση. Κοιτάξτε, το ένα είναι της επαγγελματικής αποκατάστασης και το δεύτερο είναι να σκεφτείς κατά πόσο συνάδουν τα δικά σου πρότυπα και υποδείγματα με τις χώρες την οποία θα σε φιλοξενήσει. Εγώ λέω να διαλέξω τώρα βάση. Και να προτείνουμε κιόλα σε όσους θέλετε να πάρετε το ονοματιόν σας και να φύγετε, κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Με βάση τον δίκτυο ευτυχίας. Δηλαδή, ποιες είναι οι ευτυχισμένες χώρες? Η Κατερίνα Τσαμούρη, ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, ήρθε κοντά μας για να μας πει ποιες είναι οι ευτυχισμένες χώρες. Έλα, Κατερίνα. Καλημέρα, Πόπη. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία έκθεση του ΟΗΕ, όπου κατατάσσει με βάση την ποιότητα ζωής, το εισόδημα, αλλά και τα δικαιώματα, την ισότητα, την ελευθερία των ανθρώπων, τις πιο ευτυχισμένες χώρες. Μάλιστα. Στην κορυφή η Νορβηγία. Μάλιστα. Ακολουθεί η Δανία, η Ισλανδία, η Ελβετία, η Φιλανδία. Θα αναρωτιέσαι πού βρίσκεται η Ελλάδα. Καλά, άστο. Βρίσκεται? Στην 87η θέση. Όπου, ανάμεσα σε πόσους? Ανάμεσα σε 155 χώρες. Είμαστε 87η. Τι να πεις. Η Ολλανδία στο 6, Καναδά στο 7, Νέα Ζηλανδία στο 8, 9, Αυστραλία, 10, Σουηδία. Εγώ θα μπορούσα να πάω στανταράκι Ολλανδία, ναι, που μου αρέσει πολύ. Θα σου πήγαινε. Πολύ ευχαρίστως θα πήγαινα στη Νέα Ζηλανδία. Θα πήγαινα στον Καναδά και στην Αυστραλία. Εσύ που σε σκανδιναβική χώρα δεν θα και πήγαινε. Και στη Δανία ίσως. Mm. Όχι, εκεί πάνω λίγο δεν μου αρέσει το φως νύχτα. Κοίτα, επειδή το έχεις ζήσει αυτό. Έχει τύχει να. Ναι. Και το θυμάμαι που το έλεγες και τις προάλλες. Επειδή έχει τύχει και έχω πάει σε σκανδιναβική χώρα, δες πως είναι η Νορβηγία. Είναι μέσα. Ναι, παιδί μου, αλλά δεν λέει να ανοιχτώσει μετά 6 μήνες το χρόνο. Εντάξει, ισχύει αυτό. Το μόνο του κακό είναι το κλίμα. Κατά τα άλλα, έχουμε το εξάωρο εργασία. Με νοιάζει το κλίμα. Με νοιάζει να κλείσω το μάτι, να καταλάβω το βιολογικό ρολόι να δουλέψει. Εντάξει, αυτό δεν έχει άδικο. Οπότε μια Ολλανδία είναι. Τούτο δεν είναι Δανία. Αυτή είναι η Κοπενχάγη. Κοπενχάγη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο πέρασμα, πολύ ωραίες χώρες. Αυτό τι είναι? Εδώ είναι Ισλανδία, νομίζω. Ναι, ναι, και αυτό ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ελβετία. Ελβετία, εντάξει. Πολύ ωραία, έτσι. Ωραία. Έχουμε, ρε παιδί μου, τράβα πάνω στα βουνά, στο Περτούλι, να δεις πώς είναι. Και εμείς έχουμε βουνά, έχουμε και θάλασσες, έχουμε τα πάντα. Αυτό που δεν έχουμε είναι ποιότητα ζωής. Πήγαινε εκεί, πώς τη λένε τη λίμνη που είναι και η νεράιδα, πες το. Την, Πλαστήρα. Mm. Που είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, ναι, μη σου πω και καλύτερα. Το θέμα ποιο είναι, ότι εκείνοι έχουν χρήματα να πάνε και 2-3 σαρτοκύριακα. Εδώ τέτοια καναλάκια δεν έχουμε ακριβώς. Δεν έχουμε τέτοια αισθητική, δεν έχουμε σε αυτή την πόλη. Όχι, τέτοια δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Τρίχα.
Δεν έχουμε. Φάρους έχουμε καλύτερους. Ναι, καλύτερους. Σίγουρα. Πολύ ωραίες θάλασσες. Οι φάροι μας, τα πέτρινα αυτά. Εδώ είναι η Νέα Ζηλανδία που θα πήγαινες. Λένε ότι είναι η πιο ωραία χώρα στον κόσμο. Θα πήγαινες, ε? Ναι, πολύ. Για να μείνεις ή απλά για ένα ταξιδάκι να το δεις? Για να μείνω όσο. Αυστραλία που έχουν πάει και πολλοί Έλληνες. Και Αυστραλία, ναι. Και Αυστραλία θα πήγαινα. Δεν θα έκανα τέτοια, θα τα φοβόμουν αυτά. Λίγο. Εσύ κάνεις υποβρύχιο? Έχω κάνει μια φορά, αλλά... Σ' αρέσει? Εντάξει. Δεν τρελάθηκε. Είμαι πιο πολύ του βουνού εγώ. Του βουνού. Σκι κλπ. Αλλά δεν ξέρω τώρα. Παιδί Ελλάδα. Μου, το βλέπεις αποσπασματικό τώρα. Αποσπασματικό, λέω. Εδώ κλείνεις. Δεν έχεις δίπλα τις πολυκατοικίες στα χάλια. Αμά εστιάσεις εδώ. Και λες, βλέπεις αυτή τη χώρα και δεν είσαι ευτυχισμένος. Κοίτα εδώ πάνω, εδώ τσιμέντο να πάρει το μάτι σου όπου βλέπει το μάτι σου τσιμέντο. Η αλήθεια είναι ότι αν την είχαμε διαφέρει... Καλώδιο, καλώδιο να δει το μάτι σου. Μια χαρά είμαστε, μωρέ. Κούκλα είναι η Αθήνα. Κούκλα είναι. Απλά γενικότερα. Δεν πληρεί τα κριτήρια της κατάταξης του ΟΗΕ. Που είναι, ναι, το εισόδημα, είναι η ισότητα, είναι... Αλλά βγαίνεις στον ήλιο, κάθεσαι και πίνεις ένα ουζάκι και σε λούζει ο ήλιος και χαίρεσαι, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Αλλάζει η διάθεσή σου. Αλλάζει. Αυτό είναι. Τα ξεχνάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν καριάτιδα είσαι σήμερα. Κάτσε κι εσύ εκεί. Μην φύγεις. Λοιπόν, τι να πάω στον Κατακόπουλο. Αποφασίστε, πού θέλετε. Ξαναγυρνώ πίσω. Θα σας πάμε για κούρεμα. Και μην βιάζεστε, μην τρελαίνεστε που δεν έχουμε χρόνο. Είναι το πιο γρήγορο ψαλίδι ο κύριος που θα σας γνωρίσουμε. Ο κουρέας, ο οποίος είναι γρήγορος και με τη βούλα. Και θα μας κουρέψει μέχρι να πούμε επικεφή. Έλα Κώστα. Όχι μόνο γρήγορος, Πόπη, αλλά γρήγορος και σωστός, γιατί δεν μετράει μόνο η ταχύτητα. Είναι, ρε παιδιά, το δεύτερο, το δεύτερο πιο γρήγορο ψαλίδι της χώρας. Το πρώτο ποιο είναι? Να σας πω τη διαφορά για να καταλάβετε. Το δεύτερο πιο γρήγορο ψαλίδι κούρεψε στο διαγωνισμό Greek Barber Festival που έγινε 11, 12 και 13 Μαρτίου σε 6 λεπτά και 16 δεύτερα. Το πρώτο ήταν 5 και 32. Ο Κώστας ο Βούρλος που είναι εδώ, στο μπαρμπέρικο εδώ στην Κεσαριανή, κούρεψε σε 6 και 16, αλλά κύριε Βούρλο, δεν ήταν μόνο να κουρέψετε γρήγορα, ήταν και σωστά, έτσι δεν είναι? Ναι, έπρεπε να είναι και το σωστότερο κούρεμα, όχι μόνο το γρηγορότερο. Υπήρχε κάποια πίεση μεγάλη, αλλά πήγε σε καλό χρόνο και καλό αποτέλεσμα. Δεν μου λέτε εδώ τους πελάτες σας σε 6 λεπτά τους κουρεύετε ή το παίρνετε το χρόνο? Όχι, όχι. Οι πελάτες εδώ δεν κουρεύονται σε 6 λεπτά. Μας αναγκάζει η δουλειά κάποιες φορές ή η πίεση ή κάποιος πελάτης που μπορεί να πρέπει να κουρευτεί πιο γρήγορα. Και... Δηλαδή, αν δεν θέλετε να τους δυσαρεστήσετε, γκαζώνετε, έτσι. Γκαζώνετε. Και το αποτέλεσμα είναι πάντα καλό. Το αποτέλεσμα πάντα πρέπει να είναι σωστό. Αν είναι λάθος το κούρεμα, δεν ξανάρχονται. Υπήρχαν κανόνες σε αυτό το διαγωνισμό? Υπήρχαν κανόνες οι οποίοι έπρεπε να κουρέψεις μέχρι το ύψος του αυτιού με μηχανή. Κατά τα άλλα, έπρεπε να κουρέψεις το κεφάλι με ψαλίδι. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε μηχανή σε όλο το κεφάλι για να είναι το γρηγορότερο. Έπρεπε να βγει σωστό και γρήγορο κούρεμα. Μάλιστα. Και κερδίσατε το δεύτερο. Βλέπουμε και το κύπελο εκεί. Εγώ βλέπω και ζητήματα από τον ΠΑΟΚ γραμμένα εκεί επίσης. Υπάρχει και η εξής ιδιαιτερότητα εδώ. Ο Κωστάκης είναι ο καλύτερος, λέει, εδώ στον τοίχο, αν το δείξουμε. Τους πελάτες τους επιτρέπει να γράφουν με μαρκαδόρους στον τοίχο. Εντάξει, εστιάσαμε και στο δίπλα. Μπιπ στα συνθήματα. Εγώ πιο κάτω. Πήγαινε πιο κάτω να δούμε τον ΠΑΟΚ εκεί. Τι είναι, πολύ, πολύ παοκτσίδικο μαγαζί αυτό. Δεν το βλέπεις, δε, και καλά δεν το βλέπεις, καλά. Ναι, το είδα, βγάζει μάτι, Κώστα μου, βγάζει μάτι το θέμα, έλα. Βγάζει μάτι. Λοιπόν, ξεκίνησε από την κόρη του, η οποία άρχισε να γράφει στον τοίχο με έναν μαρκαδόρο και μετά επέτρεψε σε όλους τους πελάτες να γράφουν συνθήματα και ό,τι θέλει ο καθένας. Και υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη διακόσμηση, σαν γραφίτι, πώς το λέγατε χθες με τον Άρη το Λάμπο, στους τοίχους με συνθήματα και φράσεις. Λοιπόν, εξαιρετικά, σας αφήνουμε και γρήγορα στην ταχύτητά σας, φεύγουμε με την ίδια ταχύτητα και εμείς θα πάμε στο πιο γρήγορο διαφημιστικό του πλανήτη. Στο δεύτερο πιο γρήγορο. Εμείς τα θέλουμε όλα δικά μας. Ένα iPhone 7 σας περιμένει σήμερα μαζί με μία ωραία θήκη Ted Baker. Δείτε εδώ τι ομορφιά σας δίνουμε. Σε χρυσό χρώμα είναι το καινούριο iPhone το 7 που σας δίνουμε. Και με χρυσή λεπτομέρεια είναι η καταπληκτική θήκη που επίσης σας προσφέρουμε Ted Baker. Βλέπετε, εγώ το σηκώνω για να δείτε την υπογραφή, παιδιά. Θέλετε να παίξουμε έτσι, άγια? Λοιπόν, αυτά. Δικά σας και τα δύο στο 1.46.47. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μη μου φύγετε, θα χάσετε. Ερχόμαστε σε λίγο. Τι
έχουμε για σας, τι έχουμε για σας. Αυτό το τηλέφωνο για τα τελευταία 20 λεπτά στη διάθεσή σας. 1-46-47, νομίζω το ξέρουμε όλοι τον πενταψηφίο πια. Στέλνετε SMS ή τηλεφωνείτε, αφήνετε το όνομά σας ή το γράφετε στο SMS και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα μας βγάλει τον τυχερό στις 12 παρα 10. Θα ξέρουμε ποιος έχει καινούριο iPhone 7 και μία ωραία θήκη Ted Baker με υπογραφή, παρακαλώ πολύ. Απίστευτα όμορφη, δικά σας και τα δύο σήμερα το μεσημέρι. Καλή επιτυχία. Πριν υποδεχτώ τους πολιτικούς που έχουμε κοντά μας σήμερα, θα σας πάω μέχρι τη Δέσποινα Μαρδαλένα και πάλι, διότι μας έρχονται από τη Γερμανία ευχάριστες προβλέψεις για την Ελλάδα. Τι είπανε πάλι από την Μπαβαρία? Ο χριστιανοκοινωνιστής Υπουργός Οικονομικών της Βαβαρίας, μιλώντας στη Handelsblatt, είπε ότι η Ελλάδα δεν θα αντέξει μέσα στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό λοιπόν και πρέπει να συζητηθεί ένα Plan B εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Και επίσης είπε ότι η Ελλάδα μπορεί να πάρει την επόμενη δόση του προγράμματος μόνο εάν συμμετάσχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για το θέμα του Brexit, θεωρεί ότι κάποτε θα προκύψει αυτό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ με αυτό ακριβώς, με αυτή τη δήλωση ακριβώς του σχεδίου Β για την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και της παραμονής, της υποχρεωτικής παραμονής για τη συνέχεια του προγράμματος του Δουνουτού. Θα έρθω στον κύριο Παπαδόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλο, και θα απαντήσετε αμέσως μετά σε αυτό. Καλωσορίζω κοντά μας τον κύριο Αντρέα Κατσανιώτη από τη Νέα Δημοκρατία και την κυρία Αλεξάνδρα Σαγρή από το ΠΑΣΟΚ, είναι μέλος της γραμματείας τομέα παιδείας, η κυρία Σαγρή. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλο, που, τι λέτε για μας, ετοιμάζουν για. Δεν θα αντέξουμε, λένε. Το έχουν. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Νομίζω ότι. Και τα έχουμε ξαναπληρώσει πολύ ακριβά κάθε φορά που γίνονται τέτοιες προβλέψεις, έτσι. Η επιστροφή σε κάποιες οδυνηρές σκέψεις για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και το μέλλον της χώρας στην Ενωμένη Ευρώπη, νομίζω ότι πρέπει να ειδωθεί κάτω από το γεγονός ότι εκείνο που κρίνεται σήμερα είναι η πορεία και η προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης. Και γιατί... το ευτύχημα είναι ότι εκτός από αυτές τις κραυγές και όχι απλές διαπιστώσεις, υπάρχουν και οι καλοί Γερμανοί. Αν ακούσετε τον Σούλτς να αναφέρεται στις ανάγκες της Ελλάδας να απομειωθεί το χρέος της και να αντιμετωπιστούν με θετικό τρόπο όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά, το... Ποντάρετε στο Σούλτς, λέτε να μας περιμένετε μέχρι τις γερμανικές εκλογές για να κλείσετε αξιολόγηση. Όχι, αλλά νομίζω ότι δημιουργούν... Είναι κάποιοι που λένε ότι θα τα καταφέρετε, θα στεγνώσετε ένα την αγορά, σύνθετο τοπίο. Θα πληρώσετε τις υποχρεώσεις σας και θα περιμένετε να ανοίξουν και οι γερμανικές κάλπες για να δείτε τι θα κάνετε στο Εγώ νομίζω ότι κρίνεται η πορεία της Ενωμένης Ευρώπης, καθώς σε λίγες μέρες θα συζητάμε και τα 60 χρόνια από τη Συμφωνία της Ρώμης. Και το ζήτημα είναι πώς αντιμετωπίζεται η αρρωστημένη σχέση ανάμεσα σε ένα μεγάλο τμήμα της ηγεσίας, θα έλεγα του Ιερατείου της Ενωμένης Ευρώπης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτή η αρρωστημένη σχέση έχει οδηγήσει στο να διαφωνούν κάθετα για τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, για τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία μπορεί να αντέξει. Άρα, κύριε για το ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του χρέους. Η ενότητα της Ευρώπης είναι υπό αμφισβήτηση. Ή, εν πάση περιπτώσει, να συζητιέται ξανά. Το βλέπουμε όλοι. Βλέπουμε πάντως και ενθαρρυντικά στοιχεία. Για ποιο λόγο δεν προσπαθείτε να κλείσετε την αξιολόγηση, να ενταχθείτε στον κεντρικό πυρήνα της Ευρώπης, να παραμείνετε στην πρώτη ταχύτητα σε περίπτωση που πάμε σε ταχύτητες? Ποιο φταίει που δεν έχει κλείσει η αξιολόγηση και πόσο καιρό μπορείτε να περιμένετε για να την κλείσετε? Νομίζω ότι ακόμη και ο σύντροφος Γερούν Ντάισελμπλουμ διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα. Σύντροφος ο Ντάισελμπλουμ. Ακούσε τα βγάλει αναφυλαξία. Ιρωνικά το λέω. Διαπίστωσε και αυτός ότι βλέπουν τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται από την ελληνική πλευρά για να υπάρξει συμφωνία. Διαπιστώνουν ότι υπάρχει πολιτική βούληση της ελληνικής κυβέρνησης, υπάρχει πρόοδος, αλλά υπάρχει αυτό το μεγάλο ζητούμενο αυτής της σχέσης, η οποία επηρεάζεται από το Δουνουτού και η οποία τα απαιτεί όλα. Απαιτεί όλη την νεοφιλελεύθερη πλατφόρμα, η οποία λέει ότι όσο απορριθμίζεται το εργασιακό τοπίο, τόσο καλύτερα είναι για την προοπτική μιας οικονομίας. Μάλιστα. Αυτό έχει δοκιμαστεί. Άρα, κύριε έχει αποτύχει. Από έχει την απάντησή σας, εγώ περιμένω ότι θα πιάσουμε Μάιο να δούμε τι θα κάνει το Δουνουτού και μετά θα κλείσετε ότι είναι να κλείσετε. Εγώ, επειδή θα μιλήσουν και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων, τα ζητήματα που μπαίνουν για τη χώρα είναι τρία μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο είναι το εργασιακό. Αντέχει κάποιο ελληνικό κόμμα να πει ότι θα κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση χωρίς το κοινωνικό κεκτημένο το οποίο επικεντρώνεται στην ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων? Για το μέλλον των πρωτογενών πλεονασμάτων. Δώστε μου την απάντηση αντέχουν, για το αν αντέχει το αριστερό κόμμα που λέτε ότι είστε. Αντέχετε εσείς που λέτε ότι είστε αριστερό κόμμα? Αντέχετε?
Εμείς να κόψετε συντάξεις, να κόψετε τους μισθούς, να ανοίξετε τις απολύσεις. Εμείς προφανώς, χωρίς μια ισορροπημένη συμφωνία, η οποία να ικανοποιεί το δίκαιο της χώρας και το δίκαιο ενός λαού που υπέστη μέχρι τώρα μια ηλαιλασία εισοδημάτων και δικαιωμάτων. Ποιο είναι το ισορροπημένο, δηλαδή, να πάρετε και χρέος, τι, να πάρετε αντίμετρα. Τι είναι η ισορροπία για εσάς? Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό για μας είναι να πάρουμε τη δυνατότητα πολλών εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή, να μας δοθεί η δυνατότητα ώστε οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες να μπορούν να συμφωνήσουν στο είδος των αμοιβών που ζητούνται. Μάλιστα. Και να μπορούμε παράλληλα να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία να τα αντέχει η οικονομία μας. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε ιδιαίτερα. Να θυμίσω την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδας. Την άποψη που έχει και το ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Συμπαράταξη και η Νέα Δημοκρατία. Ότι για να αντέχει η οικονομία δεν πρέπει να έχουμε περίπου στο 2% μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτά πρέπει να τα διεκδικήσουμε όλοι μαζί. Και νομίζω ότι αποτελεί μια πάσα για να τοποθετηθούν γύρω από το ποιος ευθύνεται, γιατί καθυστερεί η διαπραγμάτευση. Παρακαλώ, κύριε Κατσανιώτη. Εγώ σας έδωσε και πάσα. Αυτό που έχω να κάνω πέρα από το να πάρω την πάσα είναι να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πληρώσαμε πάρα πολύ την επένδυση της πρώτης φοράς αριστεράς στους Ποδέμους και στην αλλαγή της Ευρώπης, αν θυμάστε. Τότε λέγαμε ότι οι Ποδέμους θα βγουν στην Ισπανία, η Ευρώπη αλλάζει, η Ευρώπη θα κάνει, τις πούμε, συμμαχία του Νότου 80 δις. Ο λογαριασμός της αυταπάτης ήταν 80 δις. Στη Γερμανική Δημοκρατία. Να τελειώσουμε. Σας λέω και πάλι, να ποντάρετε στο ότι θα πρέπει να βγάλετε τη χώρα από την κρίση. Σας λέω και πάλι. Να μην ποντάρουμε. Δεν σας διέκοψα καθόλου. Να ποντάρετε στις δυνάμεις σας. Να ποντάρετε στο ότι μπορείτε ή δεν μπορείτε. Εγώ λέω δεν μπορείτε, εσείς λέω ότι μπορείτε. Να ποντάρετε να αλλάξει η κατάσταση στις τράπεζες. 4 δις εκροές έχουν οι τράπεζες. Να ποντάρετε. Να αλλάξει η διαδικασία της ύφεσης, 1,2 ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο του 2016. Να προσπαθήσετε να βρείτε δουλειά στους 115.000 νέους ανέργους στο τελευταίο πεντάμηνο. Να μπορέσετε να μειώσετε τα 4 δις των ληξιπρόθεσμων που εσείς αυξήσατε. Να μπορέσετε να μειώσετε το 1 δις των κόκκινων δανείων που αυξήθηκε μόνο το Γενάρη. Εσείς αυτό λέτε είναι τώρα να μας επιστρέψουν πίσω στο 2007. Αυτό που λέω μη εγώ. Μη σας πω και 4, όχι, έτσι πως τα λέτε. Αυτά που σας λέω εγώ, ξέρετε, δεν γίνεται το 7, είναι το 14. Ναι. Αυτά που λέω εγώ είναι το 14. 115.000 θέσεις ανεργίας δημιουργήθηκαν εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι είμαστε στην ύφεση το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, γι' αυτό που κρίνεται η κυβέρνηση είναι για αυτή τη ζωφερή κατάσταση στην οποία ζούμε. Εδώ δεν κάνουμε εκθέσεις. Εδώ κρινόμαστε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς ευθύνεστε. Εσείς ευθύνεστε που μειώθηκε φέρατε την κατάσταση της χώρας μέχρι το 2014. Εσείς. Αποκλειστική ευθύνη. Τι κάνατε για το ελληνικό? Φταίει το Δουνουτού για το ελληνικό? Είχατε πει ότι θα προχωρήσει. Μια επένδυση. Πείτε μου μια επένδυση. Κάνετε θεωρίες για την Ευρώπη. Και τα 14, πείτε μου μια επένδυση και που κάνετε εσείς. Τα 14 αεροδρόμια, αυτό που κατακρίνετε εσείς, αυτό που βρήκατε έτοιμο. Μία δική σας επένδυση. Παρακαλώ να δώσουμε το λόγο στη κυρία Τσαμπαλίδη. Κυρία Τσαμπαλίδη, νομίζω ότι αυτή πραγματικά η πόλωση δεν οδηγεί πουθενά. Πραγματικά, όντως, σε μια Ευρώπη η οποία έχει χάσει το ανθρώπινο πρόσωπό της, η οποία λειτουργεί χωρίς όραμα και χωρίς σοβαρότητα για μένα, σε μια Ευρώπη με παράλογες απαιτήσεις, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Σε μια τέτοια Ευρώπη. Αλλά και σε μια χώρα όμως που πραγματικά υποφέρει από μια κρίση αξιακή για μένα πρώτα και ύστερα κοινωνική, μετά πολιτική και οικονομική. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν βρισκόμαστε και συζητάμε για μια διαπραγμάτευση η οποία όντως έπρεπε να έχει κλείσει πολύ νωρίτερα, πολύ καιρό πριν. Εμείς, σαν ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Συμπαράταξη, δεν λέμε φυσικά ότι έπρεπε να κλείσει χωρίς όρους. Αλλά αν αυτή η διαπραγμάτευση είχε ήδη κλείσει, αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσαμε για μείωση αφορολόγητου, δεν θα συζητούσαμε για περικοπές συντάξεων. Είναι ένα point αυτό. Από την άλλη μεριά, ωστόσο, αυτό που και ο κ. Παπαδόπουλος είπε, είναι να αποφασίσουμε όλοι μαζί τι κάνουμε τώρα. Εμείς λοιπόν εσείς μπαίνετε σε αυτό το διάλογο, δηλαδή εργασιακά μπορεί να περάσει μια συμφωνία με αυτά που ζητούν οι δημοσιογράφοι. Θεωρώ ότι συνταξιοδοτικά μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πρωτογενή πλεονάσματα μπορούν να είναι αυτές τις τάξεις για το σύστημα. Σαλαμοποίηση. Αυτό που κάνει ο κ. Παπαδόπουλος είναι σαλαμοποίηση. Πάρτε το δύσκολο και τα άλλα τα κανονίζω μόνος μου. Δεν συμμετείχε κανείς σε καμία διαπραγμάτευση. Να ολοκληρώσω, κύριε Παπαδόπουλε, με συγχωρείτε. Τα δύσκολα είναι στη χώρα, είναι πάντα στη χώρα, αλλά το θέμα είναι ποιο διαπραγματεύεται, με τι αξιοπιστία, κύριε Παπαδόπουλε, διαπραγματεύεται. Ήσασταν ποτέ δίπλα σε μια διαπραγμάτευση. Δεν πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση. Κύριε, συγγνώμη, δεν πρέπει.
πρέπει να γίνει. Εσείς τέτοιες μέρες, 25 Μαρτίου, λέγατε ότι είναι χαμός παραλλάσεις. Το 2012 θα βγαίναμε στις αγορές. Ολοκληρώσατε, αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να κάνουμε μία αρχή και να το δούμε πρακτικά και να συζητήσουμε για το μέλλον μας. Δεν είναι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάθισε και έκανε αντιπολίτευση στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Πρέπει να σας κάνει να κάνετε εσείς συνεχώς αντιπολίτευση. Αυτό που το Πασόκ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη το ξεχνάει κανείς αυτό. Κυρία Τσοπανίδου, σε όλους τους τόνους φωνάζαμε το εξής και λέγαμε: ας πάρουν την ευρύτατη πλειοψηφία των 250 βουλευτών που τους δόθηκε το 2015 και να διαμορφώσουμε όλοι μαζί έτσι μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευση. Γιατί το ζήτημα, κυρία Τσοπανίδου, είναι εθνικό. Και σαν εθνικό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κύριε Παπαδόπουλο, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν απόλυσε αυτή την ευκαιρία. Την πέταξε στα σκουπίδια αυτή την ευκαιρία. Εμείς, σαν Δημοκρατική Συμπαράταξη και Πασόκ. Να αλλάξετε πρακτική. Βεβαίως. Τώρα τι κάνουμε. Εδώ είμαστε. Εμείς είμαστε παρόντες και λέμε ότι η εθνική συνεννόηση είναι μείζωνο σημασία. Αυτή λοιπόν η διχαστική. Αυτού. Εσείς μιλάτε. Εσείς μιλάτε. Εσείς βρήκατε με τον Καμένο. Εσείς βρήκατε με τον Καμένο. Το ξεχνάτε. Εσείς το ξεχνάτε. Έχετε κοινωνική μεταξύ σα. Πείτε αλήθεια, νιώθετε καλά που είναι μια νέα γενιά ανθρώπων. Επειδή η πολιτική λοιπόν όντως δεν συγκινεί, δεν εμπνέει τους νέους ανθρώπους, γιατί ακριβώς διχάζει, αναιρεί, πολλώνει. Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βρούμε εναλλακτικές προτάσεις, εναλλακτικό πλαίσιο. Αυτές, λοιπόν, οι εναλλακτικές προτάσεις είναι αυτή τη στιγμή στα εργασιακά, το ασφαλιστικό και όλα τα μείζωνα ζητήματα να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να πάμε στους δανειστές έχοντας μια κοινή γραμμή και μια κοινή πρόταση. Μάλιστα. Εάν το κάνουμε αυτό, θέλετε να κάνουμε ένα ερωτηματολόγιο, όχι σαν αυτό που έκανε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε χαμός χθες στο διαδίκτυο με την προκλητικότητα των ερωτήσεων. Κάτι, μια και το έφερε η κυρία Σαγρή παρένθεση. Στείλατε το ερωτηματολόγιο στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία τους ρωτούσατε αν είναι υπέρ της θανατικής καταδίκης. Υπάρχει θέμα θανατικής καταδίκης στη χώρα? Χθες το βράδυ είναι η είδηση. Τι, γιατί το χθες το βράδυ η είδηση ήταν η συνέντευξη, της κάναμης, η συνέντευξη του Γιάννη Δραγασάκη. Τι θανατική καταδίκη που τη θυμηθήκατε? Εντάξει τώρα. Στείλετε την μπάλα εκτός. Μα υπάρχει ερώτηση τέτοια ή όχι? Τον ακτιβισμό της κλοπής. Το σοβαρό ζήτημα για την προοπτική της χώρας είναι τι κάνουμε με αυτές τις δυσκολίες μιας διαπραγμάτευσης που πρέπει να κλείσει. Πρέπει να κλείσει με θετικούς όρους για την Ελλάδα. Πρέπει να κλείσει με το κοινοτικό κεκτημένο. Πρέπει να κλείσει με χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Κλείστε τη. Ωραία. Πώς τα λέτε. Ναι, αλλά δεν την κάνουμε μόνοι μας. Διαπραγματεύεστε για εσωτερική κατανάλωση. Αυτό που σας λέμε είναι, πριν από λίγο λέτε με ποιον θα τα βρούμε συνένεση. Ποιοι εσείς που χάσατε όλες τις ευκαιρίες για συνένεση. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Παπαδόπουλο, μου επιτρέπετε? Γιατί βλέπω χώρο μόνο ένα λεπτό. Μια τελευταία, αν δεν έχετε συνένεση από τα υπόλοιπα κόμματα και αν δεν καταλήξετε σε μια συμφωνία έτσι όπως εσείς τη θέλετε, τι περιθώρια έχετε? Να πάτε σε ρήξη και τι θα σημαίνει αυτό? Να πάτε σε εκλογές και τι θα σημαίνει αυτό? Να πάτε με τι διακύβευμα δηλαδή? Να πάτε σε δημοψήφισμα, τι θα κάνετε? Όχι, η δοκιμασία αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Αύριο στη Βουλή συζητάμε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τη Λευκή Βίβλο και για την προοπτική η Ευρώπη να βρει το κοινό βήμα της Μόντης. Ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει. Κύριε Παπαδόπουλο, να σώσετε την Ευρώπη, σώστε την Ευρώπη. Αλλά η Αχλιόγλου, ο Τσακαλώτος και η Λυπία. Κρίνεται το ποια Ελλάδα οικοδομούμε, σε ποια Ευρώπη την οικοδομούμε. Αυτό κρίνεται. Και εμείς θέλουμε την Ελλάδα της ανασυγκρότησης μετά όλα αυτά τα δίσεκτα χρόνια που περάσαμε. Έχετε περιθώρια να μην κάνετε πίσω. Δεν είστε think tank, είστε κυβέρνηση. Αυτή η κακή σας τριμώχνει στη γωνία. Έχουμε την απέτηση του λαού να βγούμε με αξιοπρέπεια από αυτήν την οδυνηρή διαπραγμάτευση. Ο λαός έχει στεγνώσει. Σε συμφωνίες που να είναι προθετικές. Το κουσόρι, κύριε Παπαδόπουλο. Το κουσούρι της αριστεράς να συζητάμε συνέχεια. Θα το συζητήσουμε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, στην κεντρική μας επιτροπή. Και θα κάνετε άλλη μια κολοτούμπα. Είναι... Α, μην το λέτε αυτό. Το κουσούρι της αριστεράς. Το κουσούρι της αριστεράς να συζητάει συνεχώς φιλολογικές συζητήσεις χωρίς να παίρνει αποφάσεις και να αφήνει τη χώρα να καταστρέφεται στην ύφεση. Να αφήνει τη χώρα να μην μπορεί ο μέσος επιχειρηματίας. Για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα είναι φιλολογία. Είναι μπάνκαλο. Δασικοί χάρτες, καταστρέφεται τη χώρα. Είναι και πότε θα επιδιώξει η κυβέρνηση αυτή την πολυπόθητη συνένεση όταν πραγματικά στενεύουν τα όρια. Έχουμε το Eurogroup της 7 Απριλίου και μετά πάμε το Μάιο, λίγο πριν την παροχή της δόσης. Άρα όλα τα πλαίσια είναι πολύ. Αν θα είσαστε με τον Τάισον, και τώρα έχετε πραγματικά ταυτιστεί με τους σοσιαλδημοκράτες που σας βοήθησαν τόσο πολύ στη διαπραγμάτευση.
Θα περιμένουμε τις γερμανικές εκλογές. Είναι... Κύριε Παπαδόπουλε, πραγματικά. Όχι, βέβαια. Νομίζω ότι είναι αναλυτές. Αλλά μπορεί και να μην είμαστε. Υπάρχει και εδώ θα είναι. Υπάρχει και σε ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή που ήσασταν εδώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχετε 3 λεπτά για το iPhone. Τι ωραίο νέα, δείτε πώς κατευθείαν αλλάζει η φωνή μου, ρε παιδιά. Έχετε 3 λεπτά για να πάρετε τηλέφωνο στο 14647 και να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο iPhone το 7 μαζί με τη θήκη Ted Baker. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Με το Θοδωρή εδώ για τα αθλητικά μας. Έλα, Θοδωρή, τι έχουμε. Έχουμε ματσαρίσματα. Είχαμε, ναι, ακριβώς. Μασαρίσματα, όχι ματσαρίσματα. Ματσαρίσματα. Έτσι, είχαμε κλήρωση για το κύπελο Ελλάδας. Έγινε κανονικά, όχι όπως την προηγούμενη φορά. Και τα ζευγάρια είναι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Τα πρώτα μάτς 12 και 13 Απριλίου. Η ρεβάνς 25 και 27 Εσύ Απριλίου. Εσύ τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Δεν θα παίξουμε μαζί. Για να σου πω, θα σας τσακίσουμε. Μπορεί. Θα σας διαλύσουμε. Λοιπόν, και ο τελικός 6 Μαΐου, να πούμε επίσης ότι από νωρίς σήμερα ήταν σκύλος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ο οποίος ερεύνησε όλο τον χώρο, βλέπουμε εδώ σχετικές φωτογραφίες. Τι ωραίο που είναι μόνο αυτά τα σκυλάκια, καταπληκτικά, τι έγινε, γιατί. Την προηγούμενη φορά που ήταν προγραμματισμένο να γίνει η κλήρωση, υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα και έτσι είχε αναβληθεί. Τότε όλα πήγαν καλά, έγιναν οι κλήρωση, να ξαναπούμε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ, 12-13 Απριλίου τα πρώτα μάτς. Επίσης, χθες έγινε αγώνας για το πρωτάθλημα. Πλατανιάς Ηρακλής. Νίκησε ο Πλατανιάς 1-0 με γκολ του Γιακουμάκη στο 78. Μάλιστα. Έτσι, σημαντική είναι και το Πλατανιά που κυνηγάει μια θέση στα play-off. Είδαμε εδώ τον γκολ. Ο Ηρακλής αντίθετα είναι αντιμέτωπος με τον υποβασμό. Σε ευχαριστούμε. Στέργιος. Καρακίτσο Στέργιος. Και iPhone καινούριο και θήκη καινούρια. Κάπου θα το χαρίσεις, δεν γίνεται. Στέργε, η θήκη είναι πολύ κομψή. Είναι πιο γυναικεία, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Να το δω στη σύζυγο, στη φίλη, στη σύντροφο. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους και να έχουμε μια καταπληκτική άνοιξη, διότι και ημερολογιακά μπήκαμε πια στην άνοιξη. Καταπληκτική να είναι αυτή η άνοιξη. Καλύτερη της ζωής μας. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Γεια σας, από πάντα στο Λυκαλά και μην ξεχνάτε. Στο τέλος, το καλό θα νικήσει.